Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Παρεμβάσεις στο Blue Sky. Πάμε στο Γιώργο το Χουδαλάκη, πάμε στην Ελίνα την Κλήτο να δούμε πώς έχουν τα πράγματα αυτή την ώρα μετά από ένα Σαββατοκύριακο που πήγαμε στην Ρώμη, γυρίσαμε, πήγαμε στο Μουσείο Μπελογιάννη, στείλαμε τα μηνύματά μας, κύριε Γιώργο, στο μεσαίο χώρο και τα κόκκινα γαρίφαλα και όλα καλά είναι αυτά και έχουν τους συμβολισμούς τους, έχουν τα νοήματά τους, έχουν τα μηνύματά τους. Την ίδια όμως τα πράγματα στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα γίνονται ασφιχτικά. Και το λέω αυτό γιατί η ΔΕΗ υποτίθεται ότι είναι θέμα το οποίο καίει. Και φαίνεται πως πηγαίνουμε σε ραγδαίες εξελίξεις. Με αιχμή τη ΔΕΗ τέτοιες που ανάγκασαν τον κύριο Σκουρλέτη σήμερα να βγει και να διαχωρίσει τη θέση του ή να στείλει το δικό του το μήνυμα. Το αν αυτό ήταν ουσιαστικό ή επικοινωνιακό απομένει να το δούμε στην πορεία. Τέτοιες που οδηγούν τους συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ σε κινητοποιήσεις. Τέτοιες που σημαίνουν συνεγερμό στο Μέγαρο Μαξίμου. Και ο κύριος Σταθάκης φωνάζει αύριο τους επίμαχους, παύλα ύποπτους βουλευτές που εκλέγονται σε ενεργειακούς νομούς, Κοζάνη κλπ. Προκειμένου να τους κάνει το πρώτο πολιτικό μασάζ, μπας και τους πείσει ότι πάμε να ψηφίσουμε την πώληση μονάδων της ΔΕΗ. Έλα κύριε Γιώργο. Λοιπόν, καταρχήν, με τι θες, να ξεκινήσουμε με κόκκινο γαρίφαλο. Κοιτάξτε, καταρχήν. Με μηνύματα συμφιλίωσης. Να θυμίσω ότι το κόκκινο γαρίφαλο δεν είναι στο κέντρο. Ναι. Αλλά αυτό. Καθένας θα αντιλαμβάνεται όπως νομίζει. Το κέντρο απαγορεύεται να φορέσει κόκκινο γαρίφαλο. Ο καθένας μπορεί να το φορέσει, αλλά νομίζω ότι είναι ένα σύμβολο μια ολόκληρη γενιά. Οφείλουμε να το σεβόμαστε. Και με τα μικρά παρατράγοντα τα σημερινά, νομίζω ότι αποδόθηκε φόρος τιμής σε ένα λαϊκό ήρωα που η εμβέλειά του αγγίζει και μέχρι και τη δεξιά και οπουδήποτε αλλού. Ναι. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ πιστός σε ό,τι υπηρέτησε, με τρομερή συνέπεια και με αυτοθυσία, θα τολμούσα να πω, πράγμα που δεν το βρίσκεις και πολύ συχνά. Για την ίδια την ιστορία, κατά τη γνώμη μου, τον έχει αδικήσει και δεν ξέρω ούτε και την αριστερά από αυτό το γεγονός. Αλλά αυτά τώρα πια είναι λίγο ιστορία και φανφάρα η οποία μέσα σε ένα ηλεκτρισμένο περιβάλλον, ναι. Δεν ξέρω αν έχουν τον πραγματικό τους χώρο. Δηλαδή, μια τέτοια μέρα θα τρίζουν τα κόκαλά του. Ναι. Όση ώρα μιλάς, ξέρεις, σκεφτόμουν. Αν κάναμε ένα γκάλο προχθές που ήταν εθνική επέτειος και για την 25η, αλλά και μια και πήγαμε σήμερα και γενιάσαμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο στη μνήμη του Νίκου του Μπελογιάννη, στα νέα παιδιά. Δεν μιλάω για την πρώτη λυκείου. Αν κάναμε ένα γκάλωπ στην τρίτη λυκείου. Αν κάναμε ένα γκάλωπ ακόμη και ανάμεσα στον κόσμο που βρισκόταν εκεί, νεαρή ηλικία. Ποιος ήταν ο Μπελογιάννης? Τι απαντήσεις θα παίρναμε? Δεν θα έπαιρνες καθόλου απαντήσεις. Ναι. Μπορώ να σε διαβεβαιώσω γιατί εγώ δεν ξέρω το Θεό. Έχω αρκετά στενή επαφή με πολλούς νέους ανθρώπους. Στην ιστορική μας γνώση. Θα σου έλεγα και για πολύ πιο πρόσφατα, ας πούμε. Γιατί αύριο επανεμφανίζεται στους τηλεοπτικούς δέκτες ο Σιμίτης. Ναι. Αν ρωτήσεις τα παιδιά που πάνε σήμερα λύκειο, ποιος είναι ο Σιμίτης, δεν ξέρω να σου πούν. Σωστό. Έτσι και πολύ πιθανό να μην ξέρουν και τι συνέπειες θετικές θα πούν κάποιοι, αρνητικές θα ισχυριστούν κάποιοι άλλοι. Είχε πολύ πιο πρόσφατη, ας πούμε, διακυβέρνηση χώρας από τον ίδιο. Όμως για να γυρίσουμε στο θέμα της ΔΕΗ. Πάμε. Θέλω να πω δύο πολύ απλά πράγματα για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Υπάρχει ένα μνημόνιο το οποίο είναι σε εφαρμογή και που προβλέπει ότι η ΔΕΗ θα παραχωρήσει περίπου το μισό από το μονοπόλιο που κατήχε στην Ελλάδα σε άλλες εταιρείες. Από ό,τι φαίνεται, ο τρόπος με τον οποίο αυτό μπορεί να γίνει προφανέστατα δεν είναι στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Η πίεση που ασκήθηκε, η πληροφορία είναι ότι ο κύριος Σταθάκης είπε ότι αν δεν τα πουλήσουμε, δεν θα κλείσουμε την αξιολόγηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος ακριβέστερος ορισμός για τον εκβιασμό. Αλλά το δεδομένο είναι ότι είναι στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης το αν θα πουλήσει, όπως εξαναγκάζεται κυρίως από δύο κολοσσίων συμφερόντων εταιρείες, μια γαλλική και μια γερμανική, να πουλήσει μονάδες που από ό,τι φαίνεται παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτές τις δύο εταιρείες. Εγώ αναρωτιέμαι, όχι στο αν θα τις δώσεις ή δεν θα τις δώσεις, αλλά στο τι θα πάρεις γι' αυτό. Και θέλω να επικαλεστώ αυτό που άκουσα σήμερα από τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, αντιπρόεδρος κυβέρνησης, όταν είπε στη Βουλή. Ότι ο Σόιμπλε θέλει την Ελλάδα μια αποικία. Δεν μας είπες κάτι καινούργιο, αντιπρόεδρε, είναι η απάντηση. Και βεβαίως
ότι χωρίς τη ρύθμιση του χρέους, την όποια ρύθμιση, δεν μιλάει κανείς πλέον για κούρεμα, χωρίς τη ρύθμιση του χρέους δεν μπορούμε να βγούμε σε αγορές. Οπότε νομίζω ότι δικαιούμαι να αναρωτιέμαι ποιο είναι το αντάλλαγμα που παίρνεις για να κάνεις κάτι που δεν πιστεύεις και που σου το επιβάλλουν. Γιατί είναι σαφές ότι δεν πιστεύει η κυβέρνηση στο ότι πρέπει να πουλήσει. Και το οποίο είναι τεράστια μετατόπιση στις πολιτικές σου θέσεις. Στις βασικές πολιτικές θέσεις. Είσαι πάντα πολύ θέσεις. Πιο ακριβολόγος και είναι πολύ. Είναι τεράστια μετατόπιση. Ναι, είναι ταξίδι ολόκληρο. Εγώ το θεωρώ το ορισμό της κολοτούμπας στο συγκεκριμένο. Έτσι. Δεν είναι θέμα να πεις για. Δεν είναι μικρό πράγμα πια να γυρίζεις από τις Βρυξέλλες. Θυμίζω και πάω και στη Λίνα. Όταν είχαν γυρίσει οι υπουργοί από τις Βρυξέλλες, είχαμε επισημάνει ότι επικρατούσε μια σιγή ασθισμάτου. Υποπτευόμενοι ότι στις Βρυξέλλες κάτι άγριο παίχτηκε. Σε επίπεδο τελεσυγράφων, σε επίπεδο εκβιασμών, εγώ δεν θα κατηγορήσω καμία κυβέρνηση ότι αποτελείται από προδότες. Λέω όμως ότι να που βγαίνει. Και βγαίνει ότι φαίνεται πως αναγκαστήκαμε να συμφωνήσουμε σε αυτό που λέγαμε ότι δεν το συζητάμε καθόλου. Ότι δεν το βάζουμε στο τραπέζι, δεν το δεχόμαστε. Γιατί είναι στρατηγική ήττα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για την ενέργεια της χώρας. Για χίλιους δύο λόγους. Και εδώ έχει να κάνει, θα πει κάποιος, θα πει η αντιπολίτευση με τη δυνότητα της διαπραγματευτικής ομάδας, με το ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, με το ποια επιχειρήματα χρησιμοποιήσαμε, έχει να κάνει και με την προσωπική τοποθέτηση του κάθε βουλευτή. Διότι καταλαβαίνω ότι δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση βουλευτές που εκλέγονται σε ενεργειακούς νομούς να πάνε και να το ψηφίσουν αυτό το πράγμα. Διότι πολύ απλά δεν θα μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι τους. Δεν θα μπορούν να γυρίσουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Διότι εκλέχτηκαν με το όχι. Πάμε. Ας ξεκινήσω και εγώ από το θέμα του Μπελογιάννη. Προσυπογράφω ότι είπε ο Γιώργος Χουδαλάκης. Απλώς θέλω να κάνω μια παρατήρηση ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου επί Μακρόν σύρθηκε να προσπαθεί να ανιχνεύσει την ιστορία μέσα από τους παραμορφωτικούς καθρέφτες της κάθε πλευράς. Και έτσι, επειδή έχουμε ταραγμένες περιόδους που δίχασαν, πόνεσαν, διαίρεσαν, βάφτηκαν με αίμα, με προδοσίες, με πόνο, φτάσαμε στο σημερινό φαινόμενο που πολύ ορθά επισήμανε ο Γιώργος Χουδαλάκης, μιας νεολαίας η οποία είναι κυριολεκτικά ανιστόρητη. Και δεν είναι ανιστόρητη μόνο στο πεδίο του τι έγινε πριν 10 χρόνια, αλλά πολύ περισσότερο δεν έχει, αν θες, την πολυτέλεια να διδάσκεται από την ιστορία. Γιατί ένας λαός ο οποίος δεν διδάσκεται και δεν κατέχει την ιστορία του, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τα μελλοντικά και τα επερχόμενα. Τώρα, ως προς το θέμα της ΔΕΗ, είναι αλήθεια ότι έχουμε εγκλωβιστεί και εμείς σε μια ρητορική της κυβέρνησης για κόκκινες γραμμές. Μέχρι στιγμής όλες αυτές τις κόκκινες γραμμές τις έχει απεμπολίσει με μια χαρακτηριστική ευκολία. Εντάξει, με μια ρητορική δυσκολία, αλλά με μια χαρακτηριστική ευκολία επί της ουσίας. Απλώς να θυμίσω ότι ήδη, επειδή μιλάμε τώρα για την παρέμβαση Σκουρλέτη και για όλο αυτό τον αχό που έχει σηκωθεί, ότι ήδη η ΔΕΗ έχει χωρίσει τα δίκτυα, ότι ήδη πέρσι στο μνημόνιο του 2015 και είναι επίσημη καταγγελία του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κωστή Χατζηδάκη, και δεν άκουσα ή μάλλον δεν έπεσε στην αντίληψή μου κάποια αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι συμφώνησαν το 2015 να περιοριστεί το μερίδιο της ΔΕΗ από το 95% της αγοράς στο 50% μέχρι το 2020 και χωρίς κάποιο ανταποδοτικό όφελος ή αντισταθμιστικό όφελος. Και μην ξεχνάτε, όταν μιλάμε για κόκκινες γραμμές και για μη παράδοση, ότι ήδη έχει παραδοθεί το σύνολο της κρατικής περιουσίας για 99 χρόνια στο υπερταμείο προς αξιοποίηση. Κατά συνέπεια, ναι μεν υπάρχει ζήτημα πολιτικό στην κυβέρνηση ως προς το αφήγημα που θα αξιοποιήσει, ώστε να μπορέσει να περάσει και να ψηφιστεί μια πολύ βαριά και επώδυνη συμφωνία που θα έρθει. Όμως θεωρώ ότι το ζήτημα της ΔΕΗ ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα για μία ακόμη φορά, δεδομένου ότι έχουμε τη μείωση του αφορολόγητου και τη μείωση συντάξεων για πολλωστή φορά, που φέρνει τον κόσμο
κόσμο στα όρια όχι της ανοχής του, στα όρια της επιβίωσης. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας πάρα πολύ βαρύς φόρος, έτσι, ναι, το έχουμε αποδεχτεί. Όπως επίσης, το θεωρούμε πια αυτονόητο. Εγώ το βάζω σε μια διαδικασία πολιτικού αφηγήματος. Έχει καταρρεύσει μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Θα κριθεί και στο αποτέλεσμα. Εκείνη η φοβερή ιστορία των αντίμετρων και του άμεσου δημοσιονομικού, της άμεσης δημοσιονομικής απόδοσης ως αντίβαρο. Λοιπόν, ελπίζω ότι όλα αυτά τα οποία έκρουσαν ως καμπανάκια οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν καλά το ζήτημα της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι μιλούν για εκτροχιασμό, μιλούν για μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή ως προς τους δείκτες και για οπισθοχώρηση όλων των συντελεστών που απέδιδαν ακριβώς από αυτή τη βαριά αιμοδοσία της ελληνικής κοινωνίας θα ακουστούν και θα κλείσει αυτή η αξιολόγηση το δυνατόν συντομότερο. Τα προβλήματα τα ξέρουμε. Ας μην αναφερθούμε ούτε στις διενέξεις ή στα μπρος-πίσω των Ευρωπαίων. Ας δούμε τη δική μας την πλευρά. Φτάσαμε ως εδώ που φτάσαμε. Ελπίζω ότι δεν θα θυσιαστεί όλη αυτή η προσπάθεια που έχει καταβάλει ο ελληνικός λαός σε μια κόκκινη γραμμή που έχει γίνει εδώ και καιρό ροζ. Λοιπόν, καλησπέρα στην κυρία Ελένη Αυλονίτου, βουλευτήνα Β' Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς την καλησπέρα, κυρία Αυλονίτου. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Καψοκόλλη, μέλος διοίκησης της ΓΕΣΕΕ. Διότι είχαμε θέματα και με εσάς, κύριε Καψοκόλλη, με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού από τη Ρώμη, ότι δίνει μάχη για τα εργασιακά, για τις συλλογικές συμβάσεις, χωρίς την υποστήριξη των συνδικάτων. Τα συνδικάτα, είπε, είναι στην οπισθοφυλακή. Και μίλησε και για το ρόλο σας, για τη στάση σας στο κρίσιμο δημοψήφισμα. Καλησπέρα στην κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, κύριε Γκελεστάθη. Τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟ. Καλησπέρα σας. Και την κυρία Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου από την Ένωση Κεντρών. Καλησπέρα, κυρία Μεγαλοοικονόμου. 2-11-18-610 το τηλέφωνο επικοινωνίας, το email της εκπομπής. Παρεμβάσεις @skytv.gr. Διαβάζω κάτι. Ναι. Θέλω να το βάλω στο τραπέζι ως θετικό. Κυρία Μόσχο έστειλε ένα μήνυμα και λέει: πείτε και μια κουβέντα για τον Μπάτση. Θέλω να θυμίσω ότι ο Μπελογιάννης δεν εκτελέστηκε μόνος. Ναι. Υπήρξαν και άλλοι. Σωστά. Και ο Καλούμενος και ο Γυριάδης. Και ο Μπάτση. Και ο Μπάτσης ήταν. Έχει, να τους λέμε, να τους ονοματίζουμε. Σωστά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από 70-80 χρόνια έγραφε για την εκποίηση της ελληνικής περιουσίας και την εκμετάλλευσή τους από τους ξένους. Θέλω μια τέτοια μέρα μπορεί να τρίζουν και τα κοκαλά τους. Πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε να ανοίξουμε τα θέματα. Επιστρέφουμε. Θέλω να πω καλησπέρα στον πρόεδρο της Γενόπ ΔΕΗ. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Και καλή εβδομάδα. Θέλω να παρακολουθήσουμε μαζί, πολύ σύντομα, την παρέμβαση του κυρίου Σκουρλέτη σήμερα, του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος στον τελευταίο ανασχηματισμό έφυγε από το Υπουργείο Ενέργειας, διότι είχε βάλει κόκκινη γραμμή την ιστορία της ΔΕΗ, πήγε στο Υπουργείο Εσωτερικών και τώρα παρεμβαίνει και φτιάχνει τη δική του ατζέντα στην υπόθεση που λέγεται ΔΕΗ, πώληση τελεσίγραφα δανειστών και ούτω καθεξής. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σκουρλέτης. Το να μειώνεται το αφορολόγητο ή η σύνταξη είναι πολύ σημαντικό, αλλά μπορεί να πεις ότι σε 3-4 χρόνια θα μπορέσω να τα επαναφέρω. Το να χάσεις τα δίκτυα σημαίνει ότι τα χάσεις για μισό αιώνα. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει, παρόλο ότι κατορθώσατε και έγινε αποδεκτό από τους δανειστές αυτό το σχέδιο που διαφυλάσσει αυτή την στρατηγικού χαρακτήρα υποδομή της χώρας, λέει πουλήστε τα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πάμε στον πρόεδρο της ΕΕ. Ελάτε, κύριε πρόεδρε. Τώρα, η εικόνα που έχετε ποια είναι? Ότι έχει συμφωνηθεί η πώληση? Η εικόνα που έχουμε είναι ότι... Πιο δυνατά σας παρακαλώ. Ναι, η εικόνα που έχουμε, κύριε Παυλόπουλο, είναι ότι έχουμε μια αντιπολίτευση μέσα στην κυβέρνηση. Και πολιτεύεται η κυβέρνηση τον ίδιο της τον εαυτό. Αυτό είναι ένα πράγμα, θα το συζητήσουμε. Ως προς την ουσία του θέματος. Η εικόνα που έχετε είναι ότι ο κύριος Σταθάκης επέστρεψε από τις Βρυξέλλες έχοντας συμφωνήσει την πώληση ή είναι στον αέρα το πράγμα? Θεωρώ ότι πήγε στις Βρυξέλλες με γνώση του τι τον περιμένει εκεί μετά και τη συνάντησή μας σήμερα και ότι επέστρεψε συμφωνώντας
τουλάχιστον σε πρώτη φάση να πουληθούν, να συμφωνηθεί να πουληθούν οι λιγνητικές μονάδες της εταιρείας. Ναι. Γιατί για τα υδροελεκτρικά τίθενται και ζητήματα νομικής φύσεως, γιατί υπάρχει και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη μη πώληση γενικώς των νερών. Αλλά άμα πάμε για τρίτη αξιολόγηση, είναι βέβαιο το ότι θα βρούμε τους τρόπους να άρουμε και οποιαδήποτε αντίρρηση μπορεί να υπάρχει για να πουληθούν και υδροελεκτρικά. Τον είδατε τον κύριο Σταδάκη σήμερα? Ναι, ναι, βεβαίως. Τι σας είπε? Τι σας είπε? Ότι προς στιγμήν... Παρακαλώ πολύ να ακούω τον κύριο Αδαμίδη πιο δυνατά, θέλω. Μπορώ να τον ακούω για να τον ακούνε και όλοι όσοι μας βλέπουν. Ελάτε. Θα φωνάξω περισσότερο. Λέω. Προς το παρόν, μας είπε, δέχτηκαν οι δανειστές να μένουν εκτός τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και ξανατονίζω το προς το παρόν. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει στο μέλλον. Για τους λιγνίτες φαίνεται ότι έκλεισε. Για τους λιγνίτες έχει κλείσει, ναι. Απλά δεν ξέρουν ποιες μονάδες λιγνητικές θα πουλήσουν, γιατί αυτό το σχήμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Μιλάμε και για νέες και για παλαιές μονάδες. Τελικώς, το τίμημα το συζητήσατε καθόλου, κύριε Αδαμίδη? Πόσα θα πάρουμε εμείς για αυτή την πώληση? Όχι, βεβαίως. Δεν μπορούν να γνωρίζουν ούτε για το τίμημα. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν θα μπαίναμε στην κουβέντα για το τίμημα, αλλά για την αξία της συζήτησης θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Μιλάμε ότι θα τα πάρουν κοψοχρονιά και τελικώς δεν θα πουλήσουν τη μικρή ΔΕΗ που πουλάγαν οι προηγούμενοι, θα πουλήσουν τη μισή ΔΕΗ. Τι θα κάνετε εσείς τώρα, τι προγραμματίζετε? Εμείς προγραμματίζουμε άμεσα ένα πρώτο συλλαλητήριο στις 7 Απριλίου στην Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Μία ενημέρωση όλων των φορέων που έτσι κι αλλιώς έχουν εκφραστεί εκεί, γιατί έχουμε πει κι άλλη φορά ότι δεν κινούμεθα με όρους συντεχνίας αλλά με όρους κοινωνίας. Ό,τι είχε γίνει το 2014 θα προσπαθήσουμε να το πράξουμε και τώρα, γιατί είναι το ίδιο για εμάς. Αυτό το περιουσιακό στοιχείο που έτσι κι αλλιώς έχουμε και εμείς περιουσία μέσα εκεί με βάση τις εισφορές μας που δίναμε από το 1966 μέχρι και σήμερα σχεδόν. Αλλά κυρίως θα πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι εάν συμβεί αυτό, είναι βέβαιο ότι το μάρμαρο θα το πληρώσει ο καταναλωτής, γιατί θα αυξηθεί η τιμή της κιλοβατόρας, οι δανειστές φαίνεται να παίζουν και πιέζουν για λογαριασμό των δικών τους κρατικών εταιριών, γιατί όπως έχει αποδειχθεί, είτε στα λιμάνια, είτε στα αεροδρόμια, είτε στον ΑΔΜΙΕ, αυτοί που αγοράζουν είναι κρατικές εταιρείες των δανειστών. Είναι κρατικές εταιρείες. Ναι, αλλά τώρα, κύριε Αδαμίδη, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες με φόντο τις πιέσεις των δανειστών. Φέρονται να είπανε ότι ή μας δίνετε τη ΔΕΗ, η συμφωνία δεν έχει και άρα πάτε σε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός και ό,τι ξημερώσει τύχη. Γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το κακό χάλι της επιχείρησης, για τα τεράστια οικονομικά ανοίγματα. Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΕΗ και διευθύνων σύμβουλος μίλησε για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της επιχείρησης. Και εσείς μιλήσατε για το ενδεχόμενο η επιχείρηση να μην έχει να καταβάλει τους μισθούς τον Ιούνιο. Όλα αυτά, κύριε Παυλόπουλε, θα έρθουν νωρίτερα αν πουληθεί η ΔΕΗ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η ΔΕΗ έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα που τρέχει. Ναι. Κατασκευάζει σήμερα την μεγαλύτερη επένδυση που γνωρίζει η χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια, μια λιγνητική μονάδα αξίας περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει πληρώσει μέχρι τώρα περίπου 600 εκατομμύρια για αυτή την επένδυση. Αν τις πάρουν και παραγωγικά εργοστάσια και κυρίως υδροηλεκτρικά στο μέλλον, τότε είναι βέβαιο ότι θα καταρρεύσει, όχι αν υπήρχε κίνδυνος σε αυτό που είπε ο πρόεδρος και άλλο τόσο σε αυτό που έχω πει, φοβούμενος την μη εισπραξιμότητα που δεν υπάρχει στην εταιρεία, είναι βέβαιο ότι θα καταρρεύσει. Γιατί οι δανειστοί, αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να αγοράσουν τις λιγνητικές μονάδες, επειδή θεωρούν ότι αυτές έχουν κάνει απόσβεση, θα τις αγοράσουν μπιρ μπαρά, που λέει και ο ελληνικός λαός, χρησιμοποιώντας αυτή την σοφή ρίση. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Αντωνίτου, τι γίνεται?
σε ποιο σημείο είμαστε, διότι εδώ καλείστε να διαχειριστείτε και πολιτικά μία υπόθεση για την οποία μέχρι πρόσφατα, μέχρι τώρα, λέγατε δεν το συζητάμε καθόλου. Δεν συζητάμε, μη μας το βάζετε καν, δεν το συζητάμε. Κοιτάξτε, παρά τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και υπάρχουν εξαιτίας ότι οι δανειστές έχουν αποκλίνουσες απόψεις για διάφορα θέματα, φαίνεται ότι η συμφωνία θα προχωρήσει, θα κλείσει εντός του Απριλίου, ίσως αμέσως μετά από τη σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η συνολική συμφωνία, έτσι, και το δημοσιονομικό του από το 19 και τα πλεονάσματα και το χρέος. Και μένουν δύο αγκάθια. Το ένα αγκάθι που λέγεται εργασιακά, όπου φαίνεται, όπως μίλησε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ότι η Κομισιόν πλέον παίρνει θέση υπέρ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πράγμα το οποίο είναι και το κοινωνικό κεκτημένο. Mm-hmm. Και εκεί φαίνεται ότι θα το κερδίσουμε, γιατί δεν υπήρχε και περίπτωση δηλαδή να προχωρήσουμε και παρακάτω, γιατί αυτό αποτελεί, έτσι αν θέλετε, όχι απλώς κόκκινη γραμμή, είναι θέμα του πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη και τα ωφέλη της ανάπτυξης να πάνε στους εργαζόμενους. Mm-hmm. Το δεύτερο αγκάθι, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, είναι η ΔΕΗ. Να θυμίσω ότι η ΔΕΗ ήταν κερδοφόρα επιχείρηση το 2010. Να θυμίσω ότι η ΔΕΗ φορτώθηκε με πάρα πολλούς φόρους, αρκεί να σας πω ότι έτυχε να δω ένα λογαριασμό, προσέξτε, για 45 τετραγωνικά σπίτι, 268 ευρώ το ρεύμα και το σύνολο 608 ευρώ. Δηλαδή τα υπόλοιπα ήταν φόροι. Φόροι για την ισιωτικότητα, φόροι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ΦΠΑ, δημοτικά, ΕΡΤ, όλα αυτά. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, εκεί που η χώρα μας ήταν η φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη σε ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι λόγω ότι έχουμε και παράγουμε λιγνίτη, αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σε έναν εκβιασμό, γιατί εμένα, κύριε Παυλόπουλε, με ενοχλεί το εξής. Με ενοχλεί ότι στη συμφωνία του 2015 πάνω στο τραπέζι ήταν άλλα πράγματα. Συμφωνήθηκαν άλλα πράγματα. Τώρα λοιπόν γίνεται ένας εκβιασμός, μπαίνουν άλλα πράγματα στο τραπέζι, έτσι, γιατί οι διάφοροι δανειστές, οι οποίοι δανειστές μιλάμε για κρατικές εταιρείες. Δηλαδή οι άλλες χώρες της Ευρώπης είναι κρατικές οι εταιρείες τους, έτσι, τουλάχιστον στα δίκτυα και αυτά, και εμείς λοιπόν τώρα, επειδή είμαστε σε αδυναμία. Και γιατί είμαστε σε αδυναμία? Γιατί ακόμα και τα λιγνητικά εργοστάσια που υπάρχουν σου λέει ότι αυτά δεν μπορείτε, δεν έχετε χρήματα να τα συντηρήσετε. Άρα, αφού δεν έχετε χρήματα να τα συντηρήσετε, σε 5 χρόνια θα χρηστευτούν, πρέπει λοιπόν να τα δώσετε, και για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, να δώσουμε αυτά τα οποία είναι ο στρατηγικός, αν θέλετε, είναι στρατηγική σημασίας η ΔΕΗ, έτσι, και τα δίκτυα για μας, να τα δώσουμε για να μας επενδύσουν. Δηλαδή να δώσουμε τις υποδομές. Δεν θα τα δώσουμε. Ναι, για beat παρά, όπως λέτε, για να κάνουν αυτοί να επενδύσουν πάνω σε αυτά που εμείς θα τους χαρίσουμε. Ρωτώ λοιπόν και εσάς ως βουλευτή του κυβερνώντος. Μπράβο. Πώς θα το ψηφίσετε αυτό? Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω, επειδή είμαστε με τόση ένταση. Ωραία. Και με τόσο θύμο, γιατί το καταγγέλλεται αυτό. Εγώ συμφωνώ. Δεν θα πω. Το αν έχει ευθύνες η κυβέρνηση γιατί αποδέχεται τον εκβιασμό ή φτάσαμε στο να είμαστε ανοιχτοί και να μας εκβιάζουν με χίλιους δύο τρόπους, είναι μια συζήτηση. Αλλά εδώ θα έρθει η στιγμή της ψηφοφορίας. Και σας ακούω τόση ώρα και το καταγγέλλεται όλο αυτό. Πρωτού σας πω αυτό, θα σας πω το εξής, ότι πρέπει να φύγουμε γρήγορα από την Επιτροπή, να τελειώσουμε με όλα αυτά, να φύγουμε από τα μνημόνια, για να μπορέσουμε να είμαστε κυρίαρχοι. Τώρα, το τι θα κάνουμε εμείς. Εγώ, κύριε Παυλόπουλε, θα σας πω έτσι, ότι ο κύριος Κουλέτης έχει πολύ δίκιο. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ, είναι ξαφνικό για μένα αυτό το πράγμα. Ήξερα, ψηφίσαμε μια συμφωνία το 2015 που αυτό δεν το περιείχε. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω, γιατί πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η τελική συμφωνία. Μας είπε βέβαια ο πρόεδρος, αλλά μένει να επαληθευτεί, μένει να γίνει συζήτηση. Πάντως αυτό με τους λιγνίτες, σαν τακτικό ελιγμός ακούγεται. Δεν πρόκειται, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν πρόκειται να έρθει στη Βουλή προτού περάσει ως απόφαση συλλογική. Να δούμε ποια θα είναι αυτή, δηλαδή ως απόφαση του κόμματος και ως απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εγώ συμφωνώ και ταυτίζομαι με την άποψη του κυρίου Σκουλέτη. Έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Σκουλέτη στο εξής σημείο. Δεν μπορεί να βάζουμε διασταλτικά ή το ένα ή το άλλο, δηλαδή το αφορολόγητο. Εντάξει,
Είναι βαρύ, είναι σημαντικό, λέει, αλλά σε 3-4 χρόνια, μα οι αντοχές της κοινωνίας και ειδικά αυτών των κομματιών που θα πληγούν από τη μείωση του αφορολόγητου δεν είναι διάρκεια 3 ετών. Να... Όμως καταλαβαίνω το κάνει για να δώσει έμφαση στην σημαντικότητα, στο ειδικό βάρος που λέγεται ΔΕΗ, ενέργεια, ηλεκτρισμός και όλα αυτά. Αυτά που λέτε θα συνοδεύονται με ένα πακέτο αντίμετρων, έτσι, που θα ισοσταθμίζουν τα πράγματα και φιλοδοξώντας να προχωρήσουμε και να αναπτυχθούμε, αυτά μπορούν να δουλευτούν. Επίσης υπάρχει και κάτι ακόμα. Όλοι αυτοί που χρωστάνε στη ΔΕΗ δεν θα φύγουν. Με την έννοια του ότι οι μεγαλύτεροι οφειλέτες της ΔΕΗ είναι καταρχάς το δημόσιο. Θα σας πω και κάτι που δεν είπατε, κύριε Παυλόπουλε. Προσέξτε αυτό. Για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε, τα εργοστάσια, η βιομηχανία χρειάζεται φθηνό ρεύμα. Αυτό είναι, δηλαδή δεν μπορείς να προχωρήσεις διαφορετικά. Αν από εκεί δεν ελαφρυνθούν άμεσα, έτσι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είναι και είναι κομμάτι της ανάπτυξης αυτό. Ορίστε. Ορίστε, κύριε Γιώργο. Μία πορεία σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπήκε το θέμα, αν περάσει, ξέρω εγώ, από την Κεντρική Επιτροπή ή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αλλιώς πώς θα έρθει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχει θέμα εδώ. Ένα λεπτό. Καταρχήν πρέπει να πω ότι ακούω ένα λόγο καθαρό και γι' αυτό και πάω την κουβέντα παρακάτω. Λέτε, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σπουλέτη, προφανώς διαφωνείτε με την ιδιωτικοποίηση. Άρα η ερώτηση είναι, υπάρχουν όροι κάτω από τις οποίες θα πέρναγε αυτό το πράγμα? Και αν ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Δηλαδή, εσείς με ποιο τρόπο θα αλλάζατε τη στάση σας? Γιατί απόψε, αν ήθελα εγώ να βγάλω τώρα τίτλο, θα έλεγα ότι η Βλονίτου δεν το ψηφίζει. Περιμένοντας να ακούσω ποια είναι η συμφωνία. Γιατί πολλές φορές ακούμε διάφορα. Θέλω να δω τη συμφωνία. Είναι λόγι στο συγκεκριμένο σημείο. Στο συγκεκριμένο. Ότι εγώ δεν το πιστεύω. Ακόμα πάντα το δω. Κυρία Βλονίτου, ειλικρινά το ρωτάω. Τι είναι αυτό που θα σας έπειθε να ψηφίσετε κάτι με το οποίο με τέτοιο καθαρό τρόπο διαφωνήσατε μόλις? Ποιο είναι αυτό το αντιεπιχείρημα? Δηλαδή, τι θα έπρεπε να σας δώσει η απέναντι πλευρά για να πουλήσουμε ό,τι λέτε ότι δεν πρέπει να πουλήσουμε? Εγώ μένω στη συμφωνία που έχουμε ότι μέχρι το 2020 θα δώσει με τις δημοπρασίες ρεύματος που κάνει η ΔΕΗ, έτσι θα δώσει το ποσοστό, ένα 50%. Με αυτόν τον τρόπο μένω, δεν μένω με την ιδιωτικοποίηση. Ωραία, γίνεται μια συζήτηση αυτή τη στιγμή. Θα γίνει συζήτηση, θα ακούσω. Για μένα όμως αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Είναι βασικό αυτό. Σας, είναι από ό,τι καταλαβαίνω, λέτε ότι πάρα πολύ δύσκολο θα βρεθεί κάτι που θα σας πούν Ελένη, αυτό είναι και ψήφισε τώρα. Αν μπορούσε ο κόσμος να καταλάβει, θα έπρεπε όλοι μαζί, όλοι οι Έλληνες, πραγματικά να ξεσηκωθούμε για να κρατήσουμε αυτές τις υποδομές. Σήμερα είχαμε τα εγγένεια της έκθεσης του Μπελογιάννη, όπου ο Μπελογιάννης ήταν ένα που χάθηκε, εκτελέστηκε σε σκοτεινές στιγμές της ιστορίας, όπως και οι άλλοι μαζί, έτσι και πάρα πολλοί Μπελογιάννηδες, γιατί κάποιοι θέλανε να κρατάνε διαιρεμένη τη χώρα, διαιρεμένους τους Έλληνες. Δηλαδή, θέλανε αυτό το εμφυλιακό καθεστώς να εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτή η διαίρεση σε εθνικά ζητήματα θα πρέπει να μην υπάρχει, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εθνικά. Αν θέλουμε λοιπόν εθνική συνεννόηση, η θριεθνική συνεννόηση πρέπει να είναι σε τέτοιου είδους ζητήματα. Μάλιστα. Αν μου στέλνει μήνυμα πριν πάω στην κυρία Κερεστάθη, επικουρικά μου στέλνει η κυρία Βούλτεψη, μου λέει η συμφωνία περιείχε απελευθέρωση ενέργειας και χρονοδιάγραμμα για τον, μέχρι το 2020. Για τον ΑΔΜΙΕ. Δεν ξέρουν τι ψήφισαν. Και το 17% που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή στο υπερταμείο. Ποιο κομμάτι είναι? Στο υπερταμείο, ό,τι έχει μπει είναι προς αξιοποίηση. Δεν ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτά που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ είναι να πουληθούν. Αλλά ό,τι άλλο έχει μπει, τα νέα, ό,τι μπήκαν, ας πούμε. Μήπως είναι το 34% στο υπερταμείο? Όχι. Το άσχημο είναι ότι στη συμφωνία αυτή τη στιγμή μπήκαν άλλα στο τραπέζι. Όχι αυτά που έχουμε συμφωνήσει το 2015. Πάμε στην κυρία Κερεστάθη. Ορίστε, κυρία Κερεστάθη. Τοποθετηθώ λίγο συνολικότερα και θα έρθω και στο θέμα της ΔΕΗ. Εδώ έχουμε μία διαπραγμάτευση που έχει δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι η κολοσιαία καθυστέρηση. Φωνάζουμε επί μήνες ότι η καθυστέρηση αυτή θα έχει δραματικές επιπτώσεις στην οικονομία και τις τελευταίες εβδομάδες είμαστε μπροστά στις δραματικές αυτές επιπτώσεις. Θα σημειώσω ενδεικτικά ότι έχουμε ξαναβυθιστεί στην ύφεση, ότι χάνονται δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ότι αποσύρονται οι καταθέσεις, ότι καταραίει η κατανάλωση,
το κράτος χρωστάει στους πάντες, αποσύρονται οι καταθέσεις και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα, αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνει κάτι άμεσα, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο ζωφερά. Ο κύριος Λιαργκόβας και ο κύριος Τουρνάρας ένιωσαν την ανάγκη να ξανακρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πιάσουμε τους στόχους που είχαμε για το πρώτο τρίμηνο όσον αφορά στην ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός στόχος 2,7% για το 2017 πρέπει να πιαστεί πλέον συνολικά στα τρία επόμενα τρίμηνα, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και το οποίο προφανώς μάλλον θα μας οδηγήσει σε νέα μέτρα. Επίσης, χάνουμε και την μεγάλη εικόνα. Χάνουμε, δηλαδή, αν δεν κλείσει τα επόμενα 24 ώρα η αξιολόγηση, το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου πρέπει να κινηθούμε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης θα πρέπει να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση και θα πρέπει να συζητήσουμε τα μέτρα για το χρέος και θα πρέπει να βγούμε δοκιμαστικά στις αγορές. Και αν αυτά δεν γίνουν σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, θα είναι πολύ αργά και θα είμαστε αντιμέτωποι με τέταρτο μνημόνιο ή με χρεοκοπία. Άνεσα, πρέπει να δώσουμε τη ΔΕΗ. Αυτό που λέει η κυρία Αυλονίτου, ότι για μένα αποτελεί τεράστια έκπληξη και ότι θα βρούμε να συμφωνήσουμε στο κόμμα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Είναι μεγάλη αλλαγή σε σχέση με αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Και λοιπόν στο δεύτερο να σας πω την πρόβλεψή μου. Έρχονται οι 180 με 1000. Έρχεται η δική σας ώρα να κληθείτε να δώσετε στήριξη στο πακέτο με 1000. Διότι εάν η Αυλονίτου και άλλοι βουλευτές πούνε εγώ παιδιά τη ΔΕΗ δεν θέλω να την ψηφίσω, για να κλείσει η αξιολόγηση θα πρέπει να ψηφίσετε. Ναι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση όπως έχουμε κατά επανάληψη δηλώσει. Έρχομαι λοιπόν στο δεύτερο. Να ολοκληρώσω. Όχι, αν θέλετε να τα παίρνουμε ένα-ένα, γιατί φαντάζομαι θα πρέπει να γυρίσουμε την κουβέντα πίσω μετά. Λέει ο Άκης, αν θα ψηφίσετε. Εγώ θυμάμαι ότι δεν θα ψηφίσετε το δημοσιονομικό πακέτο. Ας πούμε, το θέμα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, από ό,τι γνωρίζω, σας βρίσκει σύμφωνος. Γιατί δεν θα το ψηφίζατε? Λοιπόν. Καταρχάς, δεν ξέρουμε αν θα έρθουν όλα μαζί ή αν θα έρθουν ξεχωριστά. Αλήθεια, είναι ότι εγώ το γνωρίζω. Αν έρθουν ξεχωριστά, εμείς δεν έχουμε διστάσει και στο παρελθόν να ψηφίσουμε αυτά που θεωρούμε σωστά. Δηλαδή, στην πρώτη αξιολόγηση στα 14 αεροδρόμια Φερρυππίν, τα ψηφίσαμε χωρίς πρόβλημα. Προφανώς, ό,τι κρίνουν, αν στο βαθμό που θα έρθουν ξεχωριστά ορισμένα διαρθρωτικά μέτρα και τα κρίνουμε σωστά, δεν έχουμε καμία αναστολή να τα ψηφίσουμε. Στο βαθμό που θα έρθουν ως πακέτο, ασφαλώς και δεν θα τα ψηφίσουμε. Και σίγουρα δεν θα ψηφίσουμε το δημοσιονομικό πακέτο, το οποίο φέρει ακέραια την υπογραφή Τσίπρας Καμένος. Εδώ όμως που έχουν φτάσει. Υπάρχει όμως νομίζω μια σαφής διαφοροποίηση. Έτσι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω. Όπως η κυρία Αυλονίτου. Όπως η κυρία Αυλονίτου λέει, εγώ δεν το ψηφίζω αυτό το πράγμα. Απλά αν λέει η κυρία Γελεστάτη, αν έρθει μόνο του, το κοιτάμε και αποφασίζουμε. Δεν είναι διαφοροποίηση. Πάει για θέση τη Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως είναι ότι εκτός από το πρώτο πρόβλημα του κλεισίματος της αξιολόγησης που είναι η καθυστέρηση στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, υπάρχει και το δεύτερο πρόβλημα της αξιολόγησης, το οποίο είναι ότι η κυβέρνηση αυτή δίνει τις λάθος μάχες. Δηλαδή, στο όνομα δήθεν της προάσπισης των ενεργειακών συμφερόντων της χώρας, ενώ στην πραγματικότητα τορπιλίζει την ίδια τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ με τις αναχρονιστικές αντιλήψεις της, και στο όνομα της δήθεν προάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ στην πραγματικότητα και πάλι με τις ιδεολειψίες της υπονομεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα όχι μόνο των εργαζομένων αλλά κυρίως των ανέργων. Ιδεολειψία είναι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα σας απαντήσω. Στο όνομα δήθεν της προάσπισης όλων αυτών, που τελικά ως φαίνεται μάλλον θα τα δώσουν και αυτά όλα, έχουν
δώσει τα μείζωνα ήδη, χωρίς να το συζητάμε και θεωρώντας το πλέον φυσιολογικό, που είναι η προσωπική διαφορά στις συντάξεις και η μείωση του αφορολογήτου. Το οποίο το περνάμε έτσι και είναι, συμφωνώ με την κυρία Κλήτου, μια κολοσιαία κατάρρευση του εισοδήματος εκατομμυρίων συνταξιούχων και εκατομμυρίων εργαζομένων. Λοιπόν, άκουσα εννοεί. Δεν σας διακόψα. Έμεινα εννοεί το πρωί ακούγοντας. Έμεινα εννοεί το πρωί ακούγοντας και εγώ τον Υπουργό που έλεγε ότι τα δίκτυα να προστατεύσουμε και δεν βαριέσαι για τις συντάξεις και δεν βαριέσαι για το αφορολόγητο. Όπως άκουσα και άλλο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλο κανάλι που έλεγε τα εργασιακά να μην ακουμπήσουμε και το αφορολόγητο δεν βαριέσαι, οι συντάξεις δεν βαριέσαι. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις στηρίζετε. Δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κυρία Βλονίτου, αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Το μνημόνιο τις έχει καταργήσει. Δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Από έχουν καταργηθεί. Δεν το ξέρετε. Εσείς τι λέτε, τι στηρίζετε. Υπάρχει τραγωσάρι. Υπάρχει τραγωσάρι που πάει σύνδεφο. Αγορά εργασίας υπάρχει καταρχήν, κύριε Αμπλή. Κύριε Κερεστάθη, αυτό είναι το κρίσιμο. Αν υπάρχει αγορά εργασίας. Ποιες συμβάσεις εργασίας υπάρχουν. Όχι, δεν υπάρχουν. Έχουν υπογραφεί 12 κλαδικές το 2015 και 10 κλαδικές το 2016, κυρία Αμπλή. Το ξέρετε. Το ξέρετε. Ναι, βεβαίως το ξέρω. Ωραία. Άρα υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Άρα υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Και βασικά, αυτό που θα έπρεπε να σας απασχολεί κατά μείζωνα λόγο. Τι στηρίζετε, γιατί δεν απαντάτε. Αν με αφήσετε να σας απαντήσω, θα σας απαντήσω. Πέστε μου τι στηρίζετε. Μα άμα μιλάτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Λοιπόν, κατά μείζωνα λόγο πάντως, θα έπρεπε να σας ενδιαφέρει, γιατί οι κλαδικές συμβάσεις έπονται του να υπάρχει εργασία. Κατά μείζωνα λόγο, θα έπρεπε να σας ενδιαφέρει το γεγονός ότι, στο πεντάμινο τα στοιχεία της Εργάνης δείχνουν 114.000 χαμένες θέσεις εργασίας, 136.000 περισσότερες θέσεις εργασίας από την αρχή της κρίσης. Το δίμηνο στον ΟΑΕΠ, ο ΟΑΕΠ κατέγραψε ρεκόρ όλων των εποχών σε εγγεγραμμένους ανέργους. Αν το δείτε, είναι μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Σε εγγεγραμμένους ανέργους. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι οι ελαστικές μορφές εργασίας που υπάρχουν σε όλες τις αγορές παγκοσμίως και που είναι απαραίτητες, ήταν μειοψηφία μέχρι να αναλάβετε εσείς. Όχι, δεν λέτε αλήθεια αυτό που λέτε. Και γίνανε κανόνας 55%. Όταν αναλάβατε εσείς, επεκτάθηκαν το 37% ελαστικές θέσεις εργασίας. Ασχοληθείτε πρώτα με την κυβέρνηση να δημιουργήσετε θέσεις εργασίας. Γιατί το μόνο που έκαναν τα μνημόνια και η συνεχεία κόπτεστε για τα εργασιακά δικαιώματα. Θέλετε να μιλάτε πάνω μου για να μην ακούγετε αυτό που λέω. Ο διάλογος προϋποθέτει να ακούτε. Όπως έκανα εγώ πριν που λέγατε αυτά που λέγατε ευλαβικά, εσείς όμως δεν έχετε στοιχειώδη αυτοσυγκράτηση. Τι στηρίζετε, τις συλλογικές συμβάσεις. Συμβάσεις κλαδικές αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν υπάρχει. Πάντως τα ποσοστά, της ελαστικής απασχόλησης είναι έτσι όπως τα αναφέρει η κυρία Κερεστάθη. Αυτά είναι τα στοιχεία και της ΓΕΣΕΕ. Ο κύριος Καφωτόνης είναι δίπλα σας. Οι ελαστικές συλλογικές εργασίες πότε αυξήθηκαν, κύριε Παπλόπουλε. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν το δέχεστε εσείς, το λένε τα στοιχεία. Τι έγιναν τώρα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν οι ελαστικές μορφές. Αν ξεκίνησαν, όχι βέβαια. Ναι, πότε αυξήθηκαν και πέρασαν τις πλήρες θέσεις εργασίας της... Τώρα. Επιμέρωσα σας, κύριε Παπλόπουλε. Το 2013 είναι, κύριε Παπλόπουλε. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Διαβάστε την Εργάνη. Κυρία Κερεστάθη, σας παρακαλώ. Να απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ, και στην μομφή που σας απήχθηκε ο κύριος Τσίπρας από τη Ρώμη. Ότι εδώ η κυβέρνηση δίνει μάχη για τα εργασιακά, για τις συλλογικές συμβάσεις και εσείς δεν στηρίζετε. Δίνει μάχη για εσάς δηλαδή και εσείς τα συνδικάτα είστε στον καναπέ. Αυτό είναι μια άποψη του κύριου Τσίπρα. Εγώ θέλοντας να τη δω με καλό μάτι, θεωρώ ότι είναι άλλη μια αυταπάτη. Δεν μπορώ να πω ότι είναι λαϊκισμός. Έχετε μαζικότητα. Έχετε απαξιωθεί. Τι να σας πω, κυρία. Συγγνώμη, κυβέρνηση, είσαστε, κάντε ό,τι θέλετε, μην το λέτε σε εμάς. Εγώ δεν πρόκειται να κυβερνήσω. Είναι βέβαιο αυτό. Κάντε εσείς αυτά που πιστεύετε. Όχι, δεν το λέτε, γιατί άλλοι μεταπηδούν και στην πολιτική. Εντάξει, τώρα ναι. Αλλά σε ένα κόμμα θα ψάξει να βρει τέτοιου. Η πλατεία του Συντάγματος, όλοι αγανακτισμένοι, σήμερα είναι η μισή υπουργή.
Εγώ δεν πρόκειται. Το Πασόκ μεταπηγούσαν έτσι από συνδικαλιστές. Εντάξει, το Πασόκ δεν ήμουν εγώ. Εσείς έχετε περάσει καθόλου από εκεί. Τέλος πάντων, μη σας διακόπτω. Το Πασόκ μεταπήδησε στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, κυρία Αδωλονίτου, μην το ξεχνάτε αυτό. Πολύ εύκολη την έχετε την κατάκριση. Εμείς σαν κίνημα, λοιπόν, έχουμε προσφύγει στο ILO με επιτυχία. Έχει κάνει παρεμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε εξασφαλίσει αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Έχουμε προσφύγει σαν τριτοβάθμια οργάνωση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια με τη στήριξη του ILO. Έχουν προσφύγει συνδικαλιστικές οργανώσεις, όχι τρίτου βαθμού, δευτέρου ή πρώτου βαθμού, κατά δεκάδες στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πάντοτε είμαστε στο πλευρό κάποιων ανθρώπων που λέει, έλεγαν, μα εδώ είναι κεντρική η κατηγορία που δέχεστε, κύριε Σκούλη. Να ολοκληρώσω, αν θέλετε. Ναι, ναι. Ο καθένας μου λέει ότι θέλει. Στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Θα στείλω κι εγώ μια κατηγορία ισοϊψή. Να δούμε τα δικαιώματα σοβαρή ή ό,τι ακούτε από λόγια, τέλος πάντων, ανθρώπων που πρέπει να τους σεβόμαστε όλοι, για τον Πρωθυπουργό. Ναι. Εμείς τον εξελέγουμε. Στηρίζετε δηλαδή την κυβέρνηση στη μάχη που δίνει για τις συλλογικές συμβάσεις. Άλλη φορά θα με ανακρίνετε, μια άλλη φορά. Μα ανάκριση είναι, κάνουμε μια συζήτηση. Μια άλλη φορά. Α, δεν τη στηρίζετε. Όχι με αυτούς τους όρους που λέτε εσείς. Α, δεν στηρίζετε δηλαδή τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μπορώ να τα πω όλα, κυρία Αυλανίτου. Όχι, εντάξει, καταλάβαμε. Κάπου καταλάβατε, να πω και εγώ αυτό που θέλω. Συνδικαλιστές που δεν στηρίζουν. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή. Το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο υποφαινόμενος και πολλοί άλλοι συνδικαλιστές που ανήκουν σε άλλες παρατάξεις. Πιστέψαμε τον κύριο Τσίπρα, πήγαμε στο Σύνταγμα να το στρίξουμε διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση, με την Τρόικα. Ναι. Κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι αυτό είναι ένας μάταιος κόπος, είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα επανειλημμένος. Ναι, αλλά στο δημοψήφισμα δεν και άλλοι συνδικαλιστές. Στο δημοψήφισμα δεν το στηρίξατε αυτό, λέει. Ήσασταν υπέρ του, ναι. Όχι, φυσικά. Έτσι λέει. Μα υπάρχει το δελτίο τύπου της ΓΕΣΕΕΤ, μπορεί να το διαβάσετε. Δεν το υπογράφω εγώ προφανώς. Λέει ότι αυτό είναι ένα ψευτοδήλημα και διχάζει το λαό. Η κυβέρνηση που έχει την δημοκρατική νομιμοποίηση μπορεί να πάει και να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει. Τελικά πήγαμε στο δημοψήφισμα. Τι ψήφισε ο λαός, όχι. Τι ψήφισε η κυβέρνηση, ναι. Είχε δίκιο η ΓΕΣΕΕ ή όχι. Τώρα τι θέλετε να μας πείτε, όχι, δηλαδή. Σε μία... Ακριβώς. Και έφερε μια καλύτερη συμφωνία από αυτή που μας δίνανε. Μια πολύ καλύτερη συμφωνία. Από αυτή που μας δίνανε. Φαίνεται μέρα με τη μέρα. Θα πω και εγώ λοιπόν σε απάντηση του κυρίου Τσίπρα. Φαίνεται μέρα με τη μέρα. Το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Μπορώ να πω και παρακαλώ σε απάντηση του κυρίου Τσίπρα. Να πω σε λαϊκισμό μια ισοϊψία απάντηση του κυρίου Τσίπρα. Όλα αυτά που κάνει τα λαϊκίστικα, σαν και αυτά που ακούσαμε τώρα, γιατί η κυρία Βλοντίου θα το ψηφίσει στο μνημόνιο, που θα έρθει και θα πουλάει τη ΔΕΗ. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μην είστε σίγουροι. Είμαι απολύτως σίγουρος. Γιατί δεν πρόκειται να και φέρει. Να με φωνάξετε εδώ, να με μαλώσετε αν δεν το ψηφίσει. Μαζί και εγώ το εξής. Επειδή το πολιτικό και το πολιτιακό σύστημα, είτε λεγόταν Σαμαράς, που έλεγε βγαίνουμε στις αγορές ή θα το σκίσω το μνημόνιο, είτε λέγεται Τσίπρας, που έχει πει τόσα πολλά που δεν χρειάζεται να τα πω. Φταίει γι' αυτό που φτάσαμε. Μπερδεύεται ότι γίνανε εκλογές. Η διαφορά του Mail Χαρδούβελη με αυτά που έχουμε πληρώσει μέχρι σήμερα και αυτά που θα πληρώσουμε είναι οι πολιτικές ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ και του πολιτικού συστήματος. Από εδώ και πέρα λοιπόν, να μην κόβεται από συνταξιούχους και από εργαζόμενους, να κόβεται από μισθούς βουλευτών. Έτσι να πληρώνουν. Να κόβουν τους μισθούς των βουλευτών από εδώ και πέρα. Να κόβουν τους μισθούς των βουλευτών από εδώ και πέρα. Και όταν θα μιλάνε με αγάπη. Με αγάπη για το δημόσιο τομέα και για τις ΔΕΚΟ, να δούνε αυτή τη διετία που έχουν καταντήσει οικονομικά και με αυτήν την εσπιρόπουλα. Διάλειμμα, γυρίζουμε στον κύριο Σπυρόπουλο και την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Επιστρέφουμε, παρακαλώ, είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Πάμε στον κύριο Σπυρόπουλο. Λοιπόν, κύριε Παγκολόπουλε, πριν ξεκινήσω με το θέμα το οποίο έχετε ανοίξει, θα ήθελα να δεσμευτείτε προσωπικά να φέρετε το ίδιο πάνελ και την κυρία Αυλονίτου αμέσως μετά την ψηφοφορία στη Βουλή για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Θέλω να δω τι δικαιολογία θα βρει η κυρία Αυλονίτου. Ο κύριος Κουρλέτης έχει δικαίωμα η κυρία Αυλονίτου να λέει ότι αυτό που δεν αρέσει πρέπει να περάσει από το κόμμα. Θέλω να δω τι θα έρθουν να πούνε μετά και τι δικαιολογία θα βρουν για άλλη μια φορά για την κολοτούμπα που θα κάνετε. Σε μια εταιρεία κυρία που θα κοπήσατε ήδη. Κυρία Αυλονίτου,
Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ είναι μια ανάσα από τη στάση πληρωμών. Δεν πληρώνει τους προμηθευτές. Ναι. Δεν ξέρουμε αύριο αν θα πληρώσει τους εργαζομένους. Ποιος τη φόρτωσε όλους και πήρατε την αξία της ΔΕΗ. Το χαράτσι πήγε μέσω ΔΕΗ. Αφήστε με, κύριε Παπαδόπουλε. Ως ασφαλές στον τόπο σύσταξης. Αφήστε την κυρία Βλονίτου να μιλάει τόση ώρα. Μπορείτε να αφήσετε και εμένα 5 λεπτά. Να σας κάνω ερώτημα όμως. Να κάνω μια τοποθέτηση. Να προλάβω να κάνω την πρώτη τοποθέτηση. Την πήρανε την αξία της ΔΕΗ στα 2,5 δις και την έχουν σήμερα στα 600 εκατομμύρια. Δεν έχουν ρίξει 4 φορές κάτω ο την αξία της εταιρείας στους 4 γιατί μήνες. Το 10 πήρε τα στοιχεία αύξηση, αυτά, κύριε Αυλονίτου, ακούστε να δείτε. Τα στοιχεία δεν τα λέει ο Σπυρόπουλος. Τα στοιχεία δεν τα λέει ο Σπυρόπουλος. Δεν αυξήθηκε 12% ο πρόεδρος της ΔΕΗ. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ τα λέει. Δεν αυξήθηκε το ΦΠΑ του 2013. Θα τα ακούσετε όλα μέχρι το τέλος. Τα βλέπω ποτέ. Θα τα ακούσετε όλα μέχρι το τέλος. Έχετε και θράσος. Έχετε και θράσος. Και βγαίνετε από πάνω. Ενώ έχετε υποβαθμίσει όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις. Ενώ ο Υπουργός Οικονομικών στέλνει πίσω στο Υπουργείο Υποδομών για τις υπόλοιπες το προϋπολογισμό. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Αφήστε με. Αφήστε να μιλήσει ένας άνθρωπος. Μιλάτε συνέχεια πάνω σε όλους. Μην κάνετε τους τιμητές για μια εταιρεία την κάνατε όπως την κάνατε σε μια κερδοφόρα εταιρεία. Κυρία Αυλονίτου μου, σας παρακαλώ. Αυτά τα στοιχεία που σας λέω δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου. Δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου. Δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου. Καταλάβετε καλά. Τα λέει ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο ίδιος. Και λέει δεν ξέρω τι μας ξημερώνει. Στα χέρια εσείς του, την απαξιώσατε και τη φέρετε εδώ. Ήτανε κερδοφόρα το 2015. Σας λέω ξανά, πήρατε τη ΔΕΗ με αξία 2,5 δις και είναι σήμερα 600 εκατομμύρια. Την έχετε ρίξει 4 φορές κάτω τους τελευταίους μήνες. Και πρέπει να απολογηθείτε και για τα 20.000 μισθούς και 300.000 εφάπαξ που δίνετε στα Golden Boy του ΑΔΜΙΕ. Τα ξέρετε αυτά. Έχετε απολογηθεί για αυτά. Και μιλάτε για την απαξίωση των δημόσιων οργανισμών εσείς. Έχετε το θράσος και το λέτε αυτό. Απολογήστε για αυτά τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Και κανονίζουν τους μισθούς μόνοι τους. Τότε δεν είναι και επειδή προκαλείτε και παραπάνω. Δεν ξέρετε ούτε καν τι έχετε ψηφίσει. Το 17% είναι η προσιδιωτικοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ. Και έχετε συμφωνήσει, όπως είπατε και εσείς οι ίδια, μέχρι το 2020 να φτάσει με ένα τρόπο με δημοκρασίες ρεύματος, τις οποίες τώρα δεν τις θέλουμε. Αυτά γιατί δεν τα λέτε καθαρά. Δηλαδή τι περιμένατε. Μα αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε. Να τη βγάλετε καθαρά μέχρι το 19. Περιμένατε να τη βγάλετε καθαρή μέχρι το 19 που θα παραδώσετε την κυβέρνηση. Που πιστεύω θα γίνει πολύ πιο νωρίς. Και θα την παραδώσουν οι υπόλοιποι μετά. Για να το πέσετε εσείς ότι δεν ιδιωτικοποιείτε τίποτα. Μα είμαι πολύ μακριά να έρθω πιο κοντά. Ακούω κύριε Παπαδόπουλε. Ακούω. Το χρονοδιάγραμμα που περιγράψατε και είναι στη συμφωνία του 2015 δεν το ψήφισε μόνο η Αυλονίτου. Βέβαια, αφού η χώρα κατέρευε. Πήρε αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή. Πήρε, βεβαίως. Ωραία. Ήτανε μόνο γι' αυτό. Ωραία. Ήτανε το όλο το πακέτο της συμφωνίας, κύριε Παπαδόπουλε. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Τα λέμε την αλήθεια. Το άλλο με ερώτημα είναι αν θεωρείτε ότι συμμετείχατε στην απαξίωση της επιχείρησης και στην οικονομική, στον οικονομικό στραγγαλισμό της, όταν βάλατε, όταν τη μετατρέψατε, για παράδειγμα, σε εισπρακτικό μηχανισμό. Σε καμία όταν περίπτωση. Βάλατε το χαράτσι από τη ΔΕΗ. Εγώ σας είπα κάποια στιγμή. Όσο ασφαλέστερο τρόπο η ύπαρξη. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Το χαράτσι δεν έχει. Όλα έχουν σχέση. Το χαράτσι όλα έχουν σχέση. Γιατί δεν έχει σχέση με την απαξίωση στο χαράτσι. Μα τι λέτε τώρα. Μα τι λέτε τώρα. Λέω, κύριε Σπυρόπουλε, ότι τα χρέη των οφειλετών. Κύριε Παυλόπουλε, το ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τη ΔΕΗ. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Τι λέω. Αυτό λέω. ΔΕΗ με αξία 2,5 δις. Τι ήταν επενδυτική πρωτοβουλία το χαράτσι. Με 600 όταν μετατρέψατε τη ΔΕΗ σε εισπρακτικό μηχανισμό. Τι σχέση το ένα ήταν επενδυτική πρωτοβουλία υπέρ της ΔΕΗ. Έχουν καθαρή ευθύνη για την απαξίωση της ΔΕΗ. Όπως έχουν καθαρή ευθύνη και για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Το είδατε το καινούργιο το σημερινό, κύριε Παυλόπουλε, που ο Υφυπουργός Οικονομικών, κύριος Χουλιαράκης, επιστρέφει πίσω στον κύριο Σπίρτζη τον προϋπολογισμό για τις δημόσιες. Για τους δημόσιους οργανισμούς. Το είδα.
Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Η απαξίωση αυτή και ότι αύριο μεθαύριο θα πουληθούν για πλάκα αυτές και χωρίς να πάρει τίποτα ο ελληνικός λαός, έχετε να πείτε κάτι? Αλλά αυτή είναι η πορεία όλων των πραγμάτων στη χώρα. Γιατί μια κυβέρνηση είναι ανάξια να κλείσει την αξιολόγηση, γιατί υπάρχουν το τελευταίο δίμηνο, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, έχουμε μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και πάμε πάλι για ύφεση, κύριε Παυλόπουλο, όπως και το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου, ενώ λέγανε θα πάνε για ανάπτυξη. Τα μπλοκάκια κλείνουν μέρα με την ημέρα και θα βγουν πάλι ο ΕΦΚΑ, ο καινούριος φορέας, με το νέο ασφαλιστικό, το φοβερό του κ. Κατρούγκαλου, που η κυρία Αυλονίτη το ψήφισε και το πανηγύριζε. Θα βγει πάλι ελλειμματικός, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι τράπεζες αυξήσανε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα την έκτακτη ενίσχυση ρευστότητας από τον ΕΛΑ και η οικονομία πάει από το ένα κακό στο χειρότερο. Όχι μόνο δεν κλείνουν την αξιολόγηση, κύριε Παυλόπουλε, αλλά όλο αυτό γίνεται. Και η κουβέντα, κυρία Αυλονίτου, να την είχαμε κλείσει. Η κουβέντα γίνεται σήμερα επί ενός σχεδίου, το οποίο δεν έχετε. Το πάτε από μήνα σε μήνα. Δηλαδή τι σχέδιο? Δηλαδή με την καθυστέρηση, ότι ακριβώς η καθυστέρηση οφείλεται στις διαφορετικές απόψεις των δανειστών? Γνωρίζετε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο δούνου του με τη Γερμανία, που έχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το χρέος? Τα γνωρίζετε αυτά? Οφείλεται τον τέτοιο φάρο και το θάρρο. Δεν έχετε στο θάρρο να πείτε στον ελληνικό λαό. Ψηφίσαμε κάποια πράγματα. Αλλά παίρναμε τα 4,5 δις μέτρα για τώρα. Έχετε πει ναι σε όλα και δεν σα κλείνουν την αξιολόγηση. Αυτό λέτε. Δεν έχετε το θάρρο να πείτε στον ελληνικό λαό. Ψηφίσαμε κάποια πράγματα που είμαστε αναγκασμένοι να τα εφαρμόσουμε. Να τα εφαρμόσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί ο λογαριασμό αυξάνει. Και δεν τον πληρώνετε εσείς, τον πληρώνει ο ελληνικός λαός. Μέρα με την ημέρα. Δεν είστε ούτε εσείς από Παρθενογέννηση. Ναι. Κυβερνάτε δύο χρόνια. Χρόνια. Και εσείς κάνατε, φέρατε τη χώρα στα βράχια, την οικονομία στα βράχια. Εμείς με τον κυβερνατισμό, με τα μνημόνια, με το τμήμα πολιτικών. Θα σας περιμένουμε. Και έχετε το κράτος σε ανάπτυξη. Από πού είναι ανάπτυξη, στο κεφάλι σας? Στη φαντασία σας? Θα σας περιμένουμε την επόμενη φορά να έρθει σε αυτήν εδώ την εκπομπή και να πείτε: είχα αυταπάτες και εγώ και ο κύριος Κουρλέτης γι' αυτό που ερχόταν για τη ΔΕΗ. Αλλά τι να κάνουμε, οι ανάγκες της χώρας μας οδήγησαν να το ψηφίσουμε. Εσείς την καταστρέψατε και διαμονωρίστε, την επόμενη φορά. Να την ιδιωτικοποιήσετε. Ελάτε, κύριε μεγάλο οικονόμου, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θα σας πω μερικά και δεν θέλω να με διακόψει κανείς. Γιατί συνέχεια διακόπτεται. Λοιπόν, ας τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, η ΔΕΗ, όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, δεν άφησε άνθρωπο χωρίς να το διορίσει τη ΔΕΗ. Ξέρω πάρα πολλούς, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τη ΔΕΗ, απλά ασχολούσαν αφίσες. Λοιπόν, και τους διόρισε και με μεγάλους μισθούς. Λοιπόν, όσο για εσάς, κύριε Καψοκόλλη, τότε δεν είχατε τα συνδικάτα και κατεβάζατε μια ωραία πρωία τους διακόπτες και λέγατε σταματάμε. Έτσι σας συνέφερε και τα συνδικάτα μετά πηγαίνανε. Ο πρόεδρος του συνδικάτου γινόταν βουλευτής. Τότε δεν ήμουν βουλευτής, τα έβλεπα ως απλός πολίτης και έπαιρνα ανάποδες. Λοιπόν, παίρνατε τους μισθούς τους μεγάλους, παίρνατε τα εφάπαξ τα μεγάλα, φτάσατε τη ΔΕΗ στο απροχώρητο, έρχεται η Νέα Δημοκρατία. Και τότε που σε μια ομιλία μου ήταν ο κύριος Κουρλέτης για το ενεργειακό, η Νέα Δημοκρατία έσκιζε τα ημάτια της τότε για τα φωτοβολταϊκά. Ότι κάναμε τα New Deal και λοιπά, και έρχεται και κόβει 30% από αυτούς που είχαν πάρει τα δάνεια και είχαν βάλει υποθήκες, ολόκληρα κτήματα. Δεν θυμάστε που είχαν φάει ξύλο έξω από το Ναι, ολόκληρα κτήματα. Και έρχεται μετά και το ΣΥΡΙΖΑ και τους κόβει, του βάζει 15% πάνω επί του τζίρου. Δεν δίνετε κι εσείς μια χαριστική βολή. Πάνε τα φωτοβολταϊκά. Τώρα αυτοί κλαίνε γιατί θα τους πάρουν όλα. Από στην Κρήτη ειδικά εκατομμύρια χρωστάνε και θα τους θα πάρουν τα φανς για τίποτα και θα γίνουν κάτι ξενοδοχιάρες που θα κρύβουν τα δάκτυλά τους. Πάμε παρακάτω. Εγώ σημειώνω, γι' αυτό λέω να με διακόψετε, θα σημειώνω ό,τι λέτε, σας απαντώ. Εσείς τι λέτε, να τη δώσουμε? Ορίστε. Να το δώσουμε? Δεν έπρεπε να δοθεί. Δεν έπρεπε να δοθεί γιατί είναι δημόσιο αγαθό. Αλλά έτσι που την κατάντησαν τα δύο κόμματα τα προηγούμενα, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, διότι και
Παρακολούθησα χθες την εκπομπή που ήταν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου μάλλον. Λοιπόν, όταν η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε να κάνει, να κοινωνικοποιεί, πήρε τον Ωνάση, πήρε το Λιβανό, πήρε το Νιάρχο κλπ. Και ήθελε να κάνει και εκείνη κοινωνικό πρόσωπο και άρχισε να τα κάνει δημόσια, τότε άρχισαν να πέφτουν όλοι έξω. Διότι το δημόσιο δεν έχει τίποτα άλλο παρά να διορίζεις. Πάμε παρακάτω. Έχετε το Πασόκ τότε κάνει την άλλη κοινωνικοποίηση που διόριζε ανεξέλεκτα. Όσους γνώριζε και όσους δεν γνώριζε. Όσο για εσάς, κυρία Αγγελεστάθη, μου φαίνεται ότι είχατε πάρει ένα χαρτί, το έχετε αποστηθήσει και λέτε, αρχίζουμε. Γιατί δεν έγινε η αξιολόγηση, γιατί δεν κάναν αυτά, γιατί εσείς δεν κόψατε 12 φορές τις συντάξεις των συνταξιούχων. 12 φορές τις μειώσατε. Και μην πείτε όχι. Λοιπόν, θέλετε απλώς... και απάντηση ή θα λέτε μόνο. Όχι, δεν θέλω απάντηση. Θα μιλήσω και μετά μπορείτε να μου απαντήσετε όσο θέλετε. Είναι ρητορικά τα ερωτήματα. Λοιπόν, πήρατε ένα χαρτί εκεί που το έχετε μπροστά σας, το έχετε αποστηθήσει και λέτε. Αυτά τα έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Γιατί δεν έγινε η αξιολόγηση, γιατί χάσαμε. Απαντήσεις δεν θέλετε, αν μπορείτε τουλάχιστον να μην είστε προσβλητικοί. Όχι, δεν σας λέω πώς βγάλω, αλλά μιλάω όχι ως βουλευτής, ως απλός πολίτης. Καλά, λοιπόν, αλλά είστε βουλευτής πάντως. Ναι, ναι, αλλά έτσι με αναγκάζετε να σας μιλήσω. Λοιπόν, όταν το 2014 εσείς ψηφίσατε. Γιατί ψηφίσατε και το μνημόνιο με το ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο? Γιατί συμφωνήσατε και του είπατε πήγαινε ψήφισε ό,τι νομίζεις και έλα. Δεν ξέρατε τι θα ψήφιζε. Δεν σας συνέφερε τότε. Λοιπόν, όταν στον πρώτο προϋπολογισμό... Έχετε δίκιο, έπρεπε να αφήσουμε τη χώρα να πάει στα δάση, να πάει στη δραχμή. Τότε τι φωνάζετε. Καλά, ο πρόεδρος σας δεν λέει. Να τα βρούμε όλοι και να πάμε όλοι μαζί. Μην με διακόπτε, θα φτάσω και στον πρόεδρο. Ένα μας απευθύνεστε, δεν γίνεται να μην σας διακόπτε τώρα. Ένα λεπτό, σας διακόψα, μίλησα καθόλου όσο μιλάτε. Δεν μίλησα. Έχει δίκιο η κυρία Μιχαλίδου. Λοιπόν, δεν σας διέκοψε. Δεν μίλησα καθόλου. Παρόλο που. Δεν τις απευθυνόμασταν πάντα. Παρόλο που λέω απολογούμε, αλλά να μου απαντήσει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όταν ψηφίζαμε τον Νοέμβριο τον προϋπολογισμό για το 2016, για το 2016, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, στις Βουλής μάλιστα το κανάλι. Βγήκε ο κύριος Καμένος ως πρόεδρος των ΑΝΕΛ και ανεβαίνει στο Βήμα και λέει στη γραμματεία σας καταθέτω το έγγραφο που είναι ψηφισμένο από το 2014, από τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ότι αυτά τα έχουμε ψηφίσει το 2014 και έχουμε δικαίωμα μέχρι το 2016 πρέπει να εφαρμοστούν. Τώρα η Νέα Δημοκρατία θα κάνει το εξής. Θα βάλει το ΣΥΡΙΖΑ να τα ψηφίσει, τότε θα βγει, θα ξαναβγεί ο κύριος Μητσοτάκης και θα πει εμείς τα βρήκαμε έτοιμα, πάρτε το, σας το καταθέτω. Εμείς ζητάμε εκλογές, κυρία μου, δεν θέλουμε να τα ψηφίσουν, θέλουμε να φύγουν. Ποιες εκλογές, κυρία μου, θα θέλετε? Ποιες εκλογές θέλετε? Αυτές που ζητάμε εδώ και ένα χρόνο. Βέβαια, από 6 μήνες δεν πρόκειται να μείνετε στην κυβέρνηση. Διότι είναι τόσο καυτή η πατάτα που θα πάρετε στα χέρια σας. Απλώς λέτε ότι θα θέλετε εκλογές. Δεν θέλετε ουσιαστικά εκλογές. Μας ερμηνεύετε τώρα. Σας ερμηνεύω. Μην μας ερμηνεύετε. Είμαι εδώ να μας ερμηνεύσω αυθεντικά. Σας ερμηνεύω όπως τα βλέπω εγώ ως τρίτο μάτι. Με βλέπετε λάθος. Διότι... Κυρία Μεγαλοοικονόμου, ναι. Καλά τους περιλάβατε όλους. Ναι. Πείτε μας και το δικό σας κόμμα τι θα κάνει. Λοιπόν, να το πιάσουμε κι αυτό. Τελευταίο. Όχι, θα σας πω. Εγώ να σας πω κάτι. Άνθρωποι που ήταν ή μπαλάκια ή γύριζαν σαν την πύλη από κόμμα σε κόμμα μέχρι να κατασταλάξουν, οι άνθρωποι που δεν είχαν δουλέψει ποτέ τους, απλώς ήθελαν να γίνουν πολιτικοί, δεν τους εμπιστεύομαι. Λοιπόν, αν έχεις δουλέψει 45 χρόνια και έχεις δει πώς στείνεται μια επιχείρηση και πώς καταστρέφεται, νομίζω μπορεί να μιλάς. Δεν μιλάω ως βουλευτής, μιλάω γιατί το ζω αυτό που κάνω. Γι' αυτό μπήκα και στην πολιτική. Δεν είχα κανένα σκοπό να πω στην πολιτική. Το δικό σας κόμμα τι θα κάνει, θα το ψηφίσει ή όχι? Λοιπόν, εμείς είπαμε ότι δεν θα ψηφίσουμε ότι θα φέρουν τα μέτρα. Είμαστε κάθετοι. Δεν θα το ψηφίσουμε. Αλλά η Νέα Δημοκρατία που τους στέλνει, και λέει πρέπει να κλείσει αξιολόγηση. Και πράγματι πρέπει να κλείσει. Πρέπει να κλείσει αξιολόγηση με κάθε μέτρα της προβλήματος. Και γιατί χάνουμε όσο δεν ψηφίζουμε, μπαίνουμε περισσότερο σε βάθος. Χάνουμε 9 δισεκατομμύρια, χάνουμε 15 δισεκατομμύρια και μετά λέει δεν ψηφίζω. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους. Αν κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους, εντάξει. Αυτό το επιχείρημα δεν το κατάλαβα. Τι δεν καταλάβατε? Αν θέλετε να μας το ξαναπείτε, λοιπόν, να σας το απαντήσουμε κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέτε η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει χθες. Όχι και σήμερα. Διαφωνείτε? Λέτε... Όχι, εσείς δεν το λέτε. Ναι, εσείς διαφωνείτε. Εγώ λέω τι λέτε εσείς. Ωραία. Λοιπόν, και μετά λέτε ότι δεν θα τα ψηφίσουμε. Τι οξύμορο σχήμα είναι αυτό?
που την αντίφαση που τη βλέπετε. Εσείς που τη βλέπετε. Έχετε βγάλει κανένα πρόγραμμα. Εμείς λέμε ότι δεν θα. Λοιπόν, να σας απαντήσω. Έχετε βγάλει κανένα πρόγραμμα. Να σας απαντήσω. Εμείς λέμε, λέμε ότι δεν θα ψηφίσουμε αυτά που φέρνουν, ναι, γιατί όλη η διαπραγματευτική τακτική είναι λάθος, ναι, και ναι, γιατί όλο το μείγμα, ωραία, και το αποτέλεσμα που φέρνουν είναι λάθος. Ωραία. Και γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο αν το διαπραγματευόταν εμείς. Πάρα τα αυτά ταυτόχρονα λέμε ότι όσο καθυστερούν τόσο χειρότερο γίνεται. Λοιπόν, αντίφαση δεν βλέπω τι βλέπετε. Δεν θέλετε. Εάν θέλατε να σωθεί η Ελλάδα, έπρεπε να γίνει αυτό που δεν δεχτήκατε ποτέ. Αυτό που είχε πει ο πρόεδρος. Κοινή κυβέρνηση με τεχνοκράτες και τεχνοκράτη πρωθυπουργό και υπουργούς τεχνοκράτες και να πάμε. Εσείς θέλετε κοινή κυβέρνηση με όλους που βρίζετε ότι κατέστρεψαν. Δεν θα ήταν κανένας υπουργός. Θα ήταν τεχνοκράτες υπουργοί. Γιατί και ο κ. Παπαδήμος ακόμη έκανε σωστή δουλειά. Αλλά ο κ. Βενιζέλος τον τράβαγε από κάτω να μην κάνει αυτά που ήθελε. Πάμε. Λοιπόν, μα τι λέτε, κυρία μου, τι λέτε. Τι λέω εγώ. Τώρα. Εγώ λέω. Ο κ. Σαμαράς είχε υπογράψει ημερομηνία εκλογών. Ελάτε, σας παρακαλώ. Ο κ. Σαμαράς δεν υπάρχει μνημόνια, υπάρχουν ζάπια για αυτά. Ο κ. Βενιζέλος. Εσείς θα μας κάνετε να ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Εμείς λέγαμε να ολοκληρωθεί η τετραετία ακόμα και με τον κύριο Παπαδήμο τότε και δεν λέει ο κύριος Σαμαράς θα μπω στην κυβέρνηση μόνο αν γίνουν εκλογές τον Ιούνιο. Κυρία, μεγάλο τον Απρίλιο έλεγε στην αρχή, αλλά έκανε τέλος πάντων. Καλέσατε μεγάλη αναταραχή, παρακαλώ πολύ. Βάλτε άλλο τελεία να προλάβουμε να κάνουμε κι άλλο γύρο. Όχι, δεν είναι αυτό που λέω. Αφήστε με να πάω, περιμένει κόσμο. Παρακαλώ, έχουμε γύρω. Πάνε στα αυτιά πολύ. Παρακαλώ. Ο κύριο Κάρλο, πρώτο τηλεθεατή, καλησπέρα σα. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Ναι, με ακούτε. Πολύ καλά. Ωραία. Θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους τους πολιτικούς οι οποίοι απευθύνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και λένε να κλείσει την αξιολόγηση. Ναι. Ωραία. Να την κλείσει. Έχουν αναλογιστεί τι ζητάνε για να κλείσει. Δηλαδή, να δώσουμε τη ΔΕΗ για να κλείσει. Να τη δώσουμε σε αυτή την αξιολόγηση. Στην επόμενη τι θα δώσουμε. Να δώσουμε τα νερά. Να τα δώσουμε. Στην επόμενη τι να δώσουμε. Να δώσουμε τις βουνοκοθέρες να τις κάνουμε πάρκα αεολικά. Να τα δώσουμε. Να δώσουμε και τις βραχονισίδες για τα. Να τα κάνουμε φωτοβολταϊκά. Να τα δώσουμε όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Αυλονίτου, ας πούμε, την οποία σήμερα με εξέπληξε, μπορώ να πω, με τη στάση της. Αλλιώς την περίμενα, ας πούμε, κατά τα άλλα συμπαθέσατε, ας πούμε, να μας πούνε πλέον. Μπορούν να μου πούνε ένα κράτος το οποίο δεν έχει ενεργειακές υποδομές, δεν έχει υποδομές υδρεύσεως, ναι, δεν έχει, ας πούμε, αεροδρομία, δεν έχει εργασιακά, δεν έχει τίποτα. Και να είναι αναπτυγμένο. Η ανάπτυξη από πού θα έρθει. Θα μας πάνε στους 150 ευρώ μισθό για να μην πάμε στη δραχμή και να μας πούνε ότι μας το κάνουν 160 και αναπτυχθήκαμε. Θετικά και θέλω να δώσω μια ερώτηση. Όσο και την κυρία Κελεστάζη, ας πούμε, η οποία, ας πούμε, κάθεται και σκίζει τα ημάτια της. Κυρία μου, τα ψηφίσατε αυτά. Εάν άδειο σας κουρνήσει τη λίστα, ας πούμε, ο Σόιμπλε, τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε. Θα πείτε ότι θα τα εφαρμόσουμε. Δεν μας προηγούμετε μέσα στα μούτρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα κράτος να μου πείτε. Ο κύριος, ευχαριστώ κύριε Καρδέ. Ο κύριος Βέργος, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για το βήμα που μας δίνετε. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή. Κύριε Παυλόπουλε, ήθελα να θέσω ένα θέμα, ναι, όσο αφορά τα μέτρα και τα αντίμετρα. Ναι. Εντάξει. Ακούμε τους κυβερνητικούς βουλευτές, υπουργούς, που λένε ό,τι μέτρα θα πάρουμε, 3 δις μέτρα, θα δώσουμε και 3 δις διευκολύνσεις, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν λένε. Περίπου. Μηδενικού δημοσιονομικού αποτελέσματος. Μπράβο. Και σας λέω. Δηλαδή ένα φρένο στη λιτότητα. Ότι ναι, θα έχουμε μείωση 30% στον έρθεια, σαν κύριε Αυλονίτου. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτά, δεν είναι μεταξύ γνωρίζουμε ακόμα. Γνωρίζω ότι διαπραγματεύονται και τον έμφυα, τη μείωση. Ναι, και εγώ όχι, βάζω εγώ το 30%. Λένε ΦΠΑ στα φάρμακα το 13 να κατέβει στο 6. Επειδή είμαι και καρδιοπαθής και πληρώνω κάποιο ποσό, θέλω να πω ότι από τον έμφυα εγώ, επειδή πληρώνω 700, έτυχε να έχω και ένα εξοχικό επειδή δούλευσα 30 χρόνια στη θάλασσα, πληρώνω 700 ευρώ. Με το 30% θα έχω 200 ευρώ το χρόνο μείωση. 50% από τα φάρμακα, 250. ΦΠΑ στις 10 από το 13
στο 6%. Mm. Θα έχω άλλα 50 ευρώ το χρόνο και πάμε στα 300. Δεν μου λέτε κύριε Παυλόπουλε, γιατί δεν το έχω ακούσει από κανένα δημοσιογράφο να το λέει. Όταν εμένα μου πάρει 2,5 μηνιάτικα το χρόνο, γιατί αυτά θα μου πάρει, έχω ακούσει, επειδή είμαι στο Κελιάρικο, θα μου πάρει 20% από τη σύνταξη. Δεν σας λέω εγώ 20, 15. Ναι. Πάμε στα 1.800. Ναι. 600 από το αφορολόγητο, 2.500. Κόβονται και οι επικουρικές. Δεν ακούω πολλούς να το λένε. Κόβονται. Θα μου πάρει 3.000 το χρόνο και θα μου δώσει 300 ευρώ. Ναι, δεν σε... Μα είμαστε σοβαροί. Έτσι είναι Φάρης. Καλό βράδυ κύριε Βέργο. Η κυρία Δημοπούλου. Ναι, καλησπέρα σας. Να είστε καλά, καλησπέρα. Ναι. Ήθελα να πω το εξής, ο κύριος ο προηγούμενος με κάλυψε ως προς τα νούμερα. Τι έχουμε να δώσουμε και για να πάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν καλείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την κυρία Αυλονίτου, σέβομαι μόνο το βαθμό της, όχι ως πρόσωπο. Μπορείτε να μου πείτε πόσα χάπια πιέξεις πρέπει να πάρει κανείς για να την ανεχθεί? Και τώρα, εκτός από την κυρία Αυλονίτου, μας φέρατε και στο άκρο την κυρία Μεγαλοοικονόμου, αν λέγεται. Μεγαλοοικονόμου. Κύριε Παυλόπουλε, συγγνώμη. Ναι. Για κουφούς μας περνάνε όλους. Ακούμε, δεν είναι ανάγκη να βάζουν φωνή και αντάρα για να επιβληθούν. Εκτός πια, ποιο θέλουν να κάνουν ατραξιόν. Εντάξει. Τότε να μας το πείτε, γράψτε από κάτω. Έχουμε και ατραξιόν σήμερα. Και τότε μάλιστα. Κυρία Δημοπούλου, δεν έχει νόημα να γίνεστε προσβλητικοί τώρα. Για πίσω, για να μην πω γιατί δεν είναι η πρώτη συζήτηση που φορτίζεται και δεν είναι και τα πρώτα πολιτικά πρόσωπα που μετέχουν σε φορτισμένη συζήτηση. Μην το παρουσιάζετε έτσι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Και Γιώργη Χουδαλάκη, βεβαίως. Καλησπέρα. Το πρώτο ήθελα να πω για τη ΔΕΗ. Ναι. Φέραν μια ΔΕΗ η οποία είναι σχεδόν μονοπόλιο στην Ελλάδα, με λιγνίτη που δεν πληρώνει για να τον καίει και να παράγει ενέργεια, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πληρώνουμε στο λογαριασμό. Την έχουν καταπτύσει ένα φοροεισπρακτικό οργανισμό και μόνο, με όλες αυτές τις ρυθμισμένες χρεώσεις, και κατάφεραν να πούν ότι τι μπαίνει και μέσα. Αυτό παγκοσμίως δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Αναλογιστείτε πόσα δόθηκαν σε υπεργολάβους συνδέσεις, μελέτες, κατασκευές έργων. Παρά τα αυτά, η ΔΕΗ παραμένει σε προσωπικό, δεν ξέρω, μήπως έχουν παραμείνει με το προσωπικό της δεκαετίας του 90. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερο κρατούμενο, πολύ γρήγορα, αξιολόγηση. Όλα αυτά γίνονται για να πάρουμε 5 δις. Προκαλώ τον οποιοδήποτε, και κυρίως την κυρία Αυλονίτου, να μου πει η ΔΕΗ πού κολλάει στην οικονομία και αφορά την αξιολόγηση, τι θα δώσει θετικό στο κράτος για να πάει μπροστά και να μπορέσει να πάει καλύτερα η οικονομία. Ψηφίζουν σαν πρόβατα, ό,τι τους λένε, χωρίς τεκμηρίωση. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ο κύριος Χαροκόπος. Όχι, δεν είπατε. Σήμερα έχετε πάρει σαφέστατες αποστάσεις. Μάλλον έχουν προκαταλήψει στο τι λέω. Όχι, ρωτούμε εσάς για να το μεταφέρετε στο κόμμα σας, κύριε Αυλονίτου. Δεν ρωτάει πάνω σας. Σήμερα είσαστε στη γνωστή γραμμή συμπολίτευση και αντιπολίτευση ταυτόχρονα. Είπατε να μην γίνεται προσβλητική. Ο κύριος Χαροκόπος. Κύριε Μεγαλοοικονόμου, γίνεται σε εσείς. Του επιτρέπετε το. Το μόνο που ξέρετε είναι εκλογές και να σας πω. Του επιτρέπετε το ανθρώπο ή όχι, δηλαδή να το κλείσουμε αυτό. Να περιμένουμε άλλους δύο μήνες με να γίνουν εκλογές. Να καθυστερήσουμε την αξιολόγηση. Μα περιμένετε. Ελάτε κύριε Χαροκόπου. Συγγνώμη. Καλησπέρα σας. Αν μαζί με τη ΔΕΗ πωληθεί και ο Λιγνίτης, θα είναι τεράστιο οικονομικό έγκλημα και προδοσία. Ναι. Όποιος θέλει για τον Λιγνίτη να πάμε πάντως. Ναι, όποιος θέλει να έρθει να πάρει ΔΕΗ, να πάρει την επιχείρηση και να αγοράζει τον Λιγνίτη από τον ελληνικό λαό. Αλλιώς είναι προδοσία και πρέπει να κινηθούν οι εισαγγελείς για το θέμα. Δεν μπορείς να πουλήσεις υπέδαφος της χώρας. Ουσιαστικά πουλάς υπέδαφος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ είμαι νεοδημοκράτης, το κόμμα μου έχει πουλήσει από το 2004 κατά συρροή και εξακολούθηση, με βαριά καρδιά το ψηφίζω και ξέρω ότι θα με ξαναπουλήσει. Ακούω περαισέ αυτά που λένε, τους τραβάει το αυτοί ο Σόιπλε και κάνουν μετάνιες. Η Ελλάδα είναι στην ταφόπλακα του ευρώ. Όποιος έχει δει την ταινία της Κάμερον Δίας, Kill Bill, που βγήκε από την ταφόπλακα,
Έτσι πρέπει να βγει και η Ελλάδα από την ταφόπλακα του ευρώ. Πρέπει να φύγει, θα πονέσουμε, αλλά δεν θα πεθάνουμε. Με το ευρώ θα πεθάνουμε. Με ευχαριστώ, όχι, κύριε Χαλοκόπε. Επόμενη γραμμή, ο κύριος Βελίδης. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να σας πω για τη ΔΕΗ που λέγατε πρωτίστως. Ναι. Ότι ΕΙΣΑ ΔΕΚΟ, όταν είχε τους συνδικαλιστές που πηγαίνανε ταξίδι στην Ευρώπη με τις οικογένειές τους και πλήρωνε το κράτος και ο ελληνικός λαός, τι έχουνε να πούνε? Έχουνε ρωτήσει τον ελληνικό λαό που λιμοκτονεί αν ενδιαφέρεται, αν ξέρουν οι περισσότεροι Έλληνες ότι υπάρχουν άνθρωποι που συνδικαλίζονται δήθεν για τα δικαιώματα των εργαζομένων και είναι εκτός εργασίας και πληρώνονται με το διπλάσιο, πολλές φορές μισθό, ίσως και τριπλάσιο, και δεν δουλεύουν? Να συνδικαλιστούν, αλλά αφού δουλέψουν, προσελήφθησαν σε μια υπηρεσία για να δουλεύουν, όχι για να αναπτύσσουν θεωρία και να αποθησαυρίζουν. Όταν η ΔΕΗ βγάζει τους εργαζομένους, δεν ξέρω τώρα για να ακριβολογώ, αλλά ξέρω ότι πρωτίστως έβγαζε 50 χρονό σύνταξη τον εργαζόμενο με 2 και με 3.000 ευρώ σύνταξη. Και ο ελεύθερος επαγγελματίας που κυνηγούσε τον πελάτη του να τον επληρώσει και δούλευε από το πρωί ως το βράδυ να στηρίξει το μικρομάγαζό του, έπαιρνε σύνταξη μετά από 40 χρόνια 700 και 600 ευρώ, όπως παίρνει σήμερα. Μείωσαν κάτι τέτοιο? Ας μας πει η κυρία Αυλονίτου. Σε πολλά έχετε δίκιο, κύριε Βελίδη. Η γνώμη μου όμως είναι ότι αυτά τα κόβεις, τα φτιάχνεις, τα αλλάζεις. Δεν αποτελούν όμως αιτία ή άλοθη ή δικαιολογία για να πουλήσεις και μάλιστα να δούμε το τίμημα. Υπέδαφος να πουλήσεις ένα στρατηγικό τομέα μιας ολόκληρης οικονομίας, ένα στρατηγικό τομέα μιας χώρας, όλα αυτά πρέπει να είναι κάτω από πολύ, πολύ έντονη συζήτηση. Κάτω από πολύ έντονο προβληματισμό. Διότι για παράδειγμα ο κύριος Παναγιωτόπουλος πριν έκανε ένα ερώτημα. Λένε παιδιά εντάξει, να τη δώσουμε. Τι καλό θα κάνουμε στην οικονομία για να πάμε παρακάτω και να φύγουμε από τα μνημόνια? Και εδώ νομίζω ότι εύκολη απάντηση δεν βρίσκεις. Ευχαριστώ, κύριε Βελίδη. Και ο κύριος Δαμίγος, τελευταία γραμμή. Όχι, πάμε, διάλειμμα και επιστρέφω. Επιστρέφω. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σας, σας παρακαλώ. Έλα, Γιώργο. Ναι, ακούγοντας τους τηλεθεατές, θέλω να πω ότι υπάρχει, πέρα από την αναγκαιότητα της διαφύλαξης του εθνικού πλούτου, με όποιο τρόπο το αντιλαμβάνεται ο καθένας, υπάρχει μια πολύ απαξιωτική εικόνα σε πολλούς λόγω της δράσης των συνδικαλιστών στη ΔΕΗ. Προφανέστατα ο συνδικαλισμός, όπως και όλο το υπόλοιπο σύστημα, το δημοσιογραφικό, το πολιτικό κτλ., στα χρόνια της διαφθοράς λειτουργήσε με συγκεκριμένους τρόπους. Αυτό όμως, κατά τη γνώμη μου, και θέλω να το πω ευθέως, μπορεί να στενοχωρήσω μερικούς, δεν είναι ο λόγος όπου πρέπει να προσέρχεται κάποιος στην κουβέντα και να λέει αν ένα κοινωνικό αγαθό πρέπει να μένει στα χέρια του δημοσίου ή να πηγαίνει στους ιδιώτες. Καλοί και κακοί συνδικαλιστές υπήρξαν και στο εξωτερικό. Εγώ θυμάμαι μία περίπτωση. Μα δεν είναι και αλήθεια αυτά που λέγονται. Θα το αναφέρω. Ένα λεπτάκι, κύριε Χαψογούλη, θα είμαι πολύ σύντομος. Θα το αναφέρω γιατί το είχα ζήσει. Ο μεγαλύτερο σωματείο στην Γερμανία είναι το Σωματείο Μετάλλου. Μετρούσε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία. Θυμάμαι λοιπόν χαρακτηριστικά ότι η επικεφαλής του ιδιωτικού τομέα, έτσι, στο σωματείο στον ιδιωτικό τομέα της Volkswagen, είχαν πιαστεί κυριολεκτικώς με τη γίδα στην πλάτη, σε πεντάστερα ξενοδοχεία, με ακριβά αυτοκίνητα, με δώρα ασύλληπτα κτλ. Κτλ. Δεν είναι αυτός λόγος για να κλείσει κάποιος τη Volkswagen ή να τα βάλει με τις ιδιωτικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως δεν είναι λόγος να τα βάλει με τη ΔΕΗ. Είναι λόγος να τα βάλει με τους συγκεκριμένους συνδικαλιστές. Όπως θα έπρεπε να υπάρχει μια κάθαρση, κατά τη γνώμη μου, και σήμερα έχει φορτωθεί η ατζέντα
τη επικαιρότητα με Νοβάρτη, με Ρικοστινάν, με χίλια δύο πράγματα. Κύριε Χουδαλάκη, όμως, να σα πω κάτι. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, κατά τη γνώμη μου, όπως νέοι άνθρωποι, κυρία Αγγελεστάτη, πρέπει να μπουν στην πολιτική για να φύγουν κάποιοι οι οποίοι έχουν βάλει το χέρι έτσι μέχρι εδώ στο μέλι. Κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει προσφέρει στα εργασιακά δικαιώματα πάρα πολλά και είναι αντιρρίδα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι ένας συνδικαλιστικός νόμος που ισχύει τα τελευταία 40 χρόνια, που έχει αλλάξει η οικονομία, η ζωή και ο πλανήτης ολόκληρος, ενδεχομένως να χρειάζεται αλλαγές. Μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν έχουμε ανακαλύψει στρεβλώσεις και αδικίες και πράγματα που πρέπει να αλλάξουν στο συνδικαλιστικό νόμο. Εγώ δεν μίλησα νόμο. Γι' αυτό. Είπα ότι δεν μπορεί να αποτελεί επιχείρημα. Μπορούν να γίνονται απεργίες με την πλειοψηφία 1%. Εγώ έχω αρθρογραφήσει επωνύμως με την υπογραφή μου από κάτω για τον κύριο Ρίζο. Προκειμένου όμως να μην αλλάξει ο συνδικαλιστικός δεν νόμος, η κυρία Αυλονίτου θέλει να κόψει τη συντάξη στον ανθρώπο. Ένα λεπτά. Το δικαίωμα στην απεργία θέλει να το καταργήσει. Αυτό θέλει να κάνει. Πριν φτάσουμε εκεί. Είναι υπέρ του λοκάου. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κάνουμε την ανταπεργία, να μην υπάρχει απεργία, να τη διαλύσουμε, να μην διαμαρτύρεται. Μα είναι μέσα στο συνδικαλιστικό. Είναι από το μυαλό σας. Είναι μέσα στο νόμο όλα αυτά. Εμείς λέμε 50-1 για απεργία, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε την οικονομία μας ανταγωνιστική και να προσελκύσουμε επενδύσεις και αυτό είναι το μείζον. 50-1 τι άμα είναι μια το να υπάρχει εργαζόμενοι τόση στη ΔΕΗ. Ελευθεριότητα στην πρόκληση απεργίας είναι αντικίνητρο. Λοιπόν, εσείς όμως προκειμένου να κρατάτε το λάβαρο του συνδικαλιστικού νόμου που ισχύει 40 χρόνια και δεν θέλετε να το αλλάξετε, θέλετε να κάνετε το αφορολόγητο. Ό,τι έχει μείνει να το καταστρέφετε. Λοιπόν, δίνετε το αφορολόγητο, δηλαδή ένα μηνιάτικο ενός μεροκαματιάρι ανθρώπου. Εσείς εντάξει, ας μην ψηφίζετε. Εμείς κάθε φορά που θα έχουμε πλεόνασμα θα το δίνουμε στους συνταξιούχους και όπου χρειάζεται. Κανείς δεν σας είπε να μην το δώσετε. Αν το δίνατε με το σωστό τρόπο, όμως τώρα μπορεί να έχει κλείσει και η αξιολόγηση. Ελάτε, σας παρακαλώ να προλάβουν όλοι. Τότε θα έγινε με 4,5 δις. Ελάτε, σας παρακαλώ να προλάβουν. Ελάτε, σας παρακαλώ. Καλά, εσείς θέλετε εκλογές για να μην κλείσει. Θέλετε να μην κλείσει για να πάμε σε εκλογές. Εσείς το μόνο που σκέφτεστε, το μόνο το συμφέρον της χώρας δεν σκέφτεστε. Ελάτε, σας παρακαλώ να προλάβουν όλοι, δείξτε τον απαραίτητο σεβασμό. Έλα, Λίνα. Εγώ λοιπόν επαναφέρω στην κουβέντα εκεί που προσπάθησε να την εντοπίσει ο Γιώργος Χουδαλάκης και πάρα πολύ σωστά. Ότι είναι μια περίεργη εποχή και όλες οι ανάγκες που δημιουργούνται μαζεύουν πάρα πολύ ατμό και είναι πάρα πολύ εύκολο να ρίχνουμε το λίθο του αναθέματος είτε σε συνδικαλιστές, είτε σε κοινωνικές ομάδες, είτε σε τάξεις εργαζομένων και με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Ας ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Ο Γιώργος είπε ότι όταν κάτι νοσεί, δεν βαράς τους από κάτω. Καλό είναι να κοιτάς ποια είναι τα αίτια αυτού που δημιουργεί την παθογένεια. Εδώ στην Ελλάδα πιστεύω και θέλω να το καταστήσω σαφές ότι η μεγίστη παθογένεια είναι ο φαρισμός της πολιτικής τάξης. Τι εννοώ? Το θέμα της ΔΕΗ δεν προέκυψε ξαφνικά έτσι, δεν έπεσε από το δέντρο. Όλες οι κυβερνήσεις που μετέχουν στο μνημονιακό γίγνεσθε και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το 1/3 του μνημονιακού χρόνου κυβέρνηση, γιατί είναι ήδη 2 χρόνια στην εξουσία, γνωρίζουν πριν καν μπει το μνημόνιο ότι υπάρχει κοινοτική υποχρέωση για ιδιωτικοποίηση μέρους. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Αφήστε με να τελειώσω και δεν θα συμφωνήσουμε. Δεν διαφωνώ. Είχε συμφωνήσει. Αφήστε με να σας πω. Στη μικρή ΔΕΗ ήταν του 30%. Αυτό προσπαθώ να πω. Αλλά πριν φτάσουμε στην μικρή ΔΕΗ, σας λέω ότι είναι και κοινοτική υποχρέωση που ο φαρισμός των κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ στα πριν το μνημόνιο χρόνια δεν επέτρεπε να γίνει αυτή η συζήτηση σε ουσία και να ολοκληρωθεί αυτός ο διάλογος. Τα τελευταία χρόνια, επισπεύδοντας από το μνημόνιο, ναι, να το δεχθώ, έγινε μια πολύ σοβαρή κουβέντα για το μέλλον της ΔΕΗ. Και όπως στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν πουλήσει ένα μικρό κομμάτι σε ιδιώτες. Υπάρχει σχέδιο. Είχε συμφωνηθεί η πώληση του 30. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Αφήστε με. Κάντε φασαρία. Δεν ακούγεται. Δεν ακουγόμαστε. Κάντε μόνο φασαρία. Κάντε μόνο φασαρία. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, λέω, οι δημόσιες εταιρείες πουλάνε το 30% της ενέργειας.
Έτσι λοιπόν είχαμε συμφωνήσει σε ένα σχέδιο στο να απολυθεί το 30% με τη μικρή ΔΕΗ. Με ένα συγκεκριμένο τίμα θα παίρναμε περίπου 1,5 δις, είναι επενδύσεις, είναι πολλά ακόμα από ένα στρατηγικό επενδυτή. Αυτό το αντίστοιχο project είχε γίνει και στην Ιταλία με το Μάσιμο Νταλέμα. Τα δίκτυα αυτό, να πουλήσουμε. Αυτό είναι, ήταν κάτι το οποίο θα βοηθούσε και την επιχείρηση να σταθεί όρθια. Και ακούσατε, να διορθώσει τις στρεβλώσεις. Κυρία Βλονίδου, συνεχίζετε και προκαλείτε. Πάτε σε μία διαπραγμάτευση. Πάτε σε μία διαπραγμάτευση. Στην οποία δεν έχετε κανένα σχέδιο. Θα τα πουλήσετε. Να κυρία Βλονίτου, θα δεν πάτε στη Βουλή σε μια εβδομάδα, ένα μήνα, όταν γιατί θα φέρετε τη συμφωνία. Σας παρακαλώ. Για να φέρουμε το φυσικό κυρία Βλονίτου, μην μου κάνετε ψευτοαριστερισμούς ξανά εμένα εδώ πέρα. Είπα στον κύριο Παυλόπουλο να σας φέρουμε εδώ πέρα την επόμενη μέρα της συμφωνίας. Να μας πείτε τι ψηφίσατε. Θα πάτε να ψηφίσετε την ιδιωτικοποίηση πάνω από 50% χωρίς να πάρει χωρί να φέρετε στρατηγικό επενδυτή. Για να μπορέσει να ιδιωτικοποιηθεί. Γιατί αυτό θέλετε να πρέπει να καταλάβετε ότι δεν έχετε κανένα απολύτω σχέδιο. Φωνάζετε όλοι μαζί. Ότι έχετε υπογράψει το περιορισμό του 90% προ το 50%. Ναι, με τι δημοπρασίε δεν έχετε υπογράψει το περιορισμό του 90%. Με αντάλλαγμα ούτε μισό ευρώ. Όχι τα υδροελεκτρικά και το λιγνίτι. Αυτό θέλετε εσείς να το κάνετε. Και το υπογράψει. Έχετε υπογράψει. Σε δημοπρασία το ευρώ που έχετε το 90% του περιοδίου. Δεν έχω 50%. Έχετε υπογράψει να περιοριστεί το 90% του μεριδίου της αγοράς το 50%. Με αντάλλαγμα ούτε μισό ευρώ για τη ΔΕΗ και για το ελληνικό δημόσιο. Το έχετε υπόψη σας. Θέλετε να δοθούν τα δίκτυα. Πέστε το καθαρά. Εσείς δεν δώστε εμάς μας τα δίκτυα. Πόσο αύξηση πήρε η ΔΕΗ το 10% και πόσο πήρε το 12% και πόσο πήρε το 13%. Έχει αποφασίσει ήδη ο κ. Σταφάκης το πουλήσει. Εμάς μας το λέτε. Τα δίκτυα, κυρία Βλονίτου, δεν θα βάλουν πόδια να φύγουν από την Ελλάδα. Α, θα φύγουν μόνο σε άλλο κράτος. Θα σε άλλη κρατική εταιρεία. Ελάτε, ελάτε. Αυτό θέλετε. Πάντως, αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή έχει τα χρήματα να κάνει τις επενδύσεις που χρειάζονται τα δίκτυα. Είναι το πιο φτηνό ρεύμα. Έχετε υπόψη σας ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα τροφοδοσίας πολύ σύντομα. Ναι. Ελάτε λοιπόν, παρακαλώ. Η ΔΕΗ δεν έχει δυνατότητα ελάτε, να σας παρακαλώ, κυρίες μου, κυρίες μου, παρακαλώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό? Μα μιλάνε τώρα για αυτοί που τη φέραν ως εδώ την εταιρεία. Μιλάτε εσείς που θα τα ψηφίσετε σε μια εβδομάδα. Και εσείς θα πουλήσετε, κυρία Αυδονή, το αφήστε τώρα. Ελάτε, κύριε Καψουκόλη. Και πάω στην κυρία Μεγαλοοικονόμου. Καταρχήν να κάνω μια μικρή τοποθέτηση και να πω ότι υπόθηκαν κάποιες ανακρίβειες εδώ που αφορούν το συνδικαλιστικό κίνημα. Καταρχήν όποιος έμπαινε στη ΔΕΗ δεν είχε το μισθό που θα του έδινε αυτός που θα τον έβαζε. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή στην τελευταία εξαετία έχει χάσει σχεδόν το μισό της προσωπικό με συνταξιοδοτήσεις. Έχουν ενίο μισθολόγιο, έχουν συλλογική σύμβαση ευτυχώς. Ψηλές όμως συνταξιοδοτήσεις. Ψηλές συντάξεις. Ψηλές συντάξεις δεν έχουν. Έχετε βάλει έναν κόφτη σε 1170. Όταν κάποιος άνθρωπος... Άμα έπαιρνε 3... Ναι, να σας πω τώρα περίπου για να καταλάβετε. Θα κόψουν και την προσωπική διαφορά. Καλό είναι καμιά φορά να πούμε παιδί, κάτι που έχει και σχέση με την πραγματικότητα. Καλά, μην μιλάτε εσείς. Αν δεν θέλετε, ελάτε σας παρακαλώ. Κύριε Αυδρονίδου, κανείς δεν μπορεί να μιλάει, μόνο εσείς κατέχετε την αλήθεια και το δίκαιο. Δηλαδή, ποιο χρόνια και περνάει, ποιο χρόνια και περνάει. Σταματήστε το πια. Εσείς πώς θα διαπραγματεύεστε αφού βάζετε την υπογραφή σας. Όχι, σας πειράζει. Σε όλα λέτε, για όλα υποχωρέσει σίγουρα. Γιατί πριν σκύβατε το κεφάλι και δεν υπογράφαν όλα. Εγώ πάντως δεν το καταλαβαίνω αυτό απόψε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό απόψε. Και μου στέλνουν μηνύματα ότι δεν είμαστε καταλογικοί. Ελάτε, ο κύριος Καψοκόλης έχει το λόγο, ελάτε. Είχαν τις διπλάσεις εισφορές από έναν τυπικό εργαζόμενο του ΙΚΑ. Δηλαδή είχαν 12% εργαζόμενος και 36% εργοδότης όλο τον καιρό. Ένα μεγάλο ζήτημα που στήριξε το... που στήριξε το ασφαλιστικό σύστημα στην προηγούμενη ήταν η ενοποίηση στο ΤΑΙΤΕΚΟ του Ταμείου της ΔΕΗ που ήταν σε υπερβολικό βαθμό πλεονασματικό. Δηλαδή ένας μέσος εργαζόμενος σήμερα στη ΔΕΗ
ή και στο δικό μου το χώρο ή και οπουδήποτε αλλού, εάν είχε αποθεματοποιήσει τις εισφορές του και έλεγε φέρτες, δεν θέλω καμιά σύνταξη, δεν θα υπήρχε άνθρωπος να πάρει κάτω από 2 εκατομμύρια. Κανένας. Γιατί μιλάμε για τρελές εισφορές. Όταν λέμε 24 και 12 είναι 36% στις μεικτές αποδοχές. Τώρα θα πάρουν 680, θα πάρουν και επικουρική γύρω στο 40. Τώρα που δεν μειώθηκαν τις συντάξεις, γιατί τώρα όπως ξέρετε η αναπλήρωση, το 60% που ήταν πριν από 2 χρόνια, έγινε 34,7. Το 60% βάση ήταν για συντάξεις πάνω από 2.500. Πάνω από 2.000 σίγουρα. Όχι, όχι, όχι. Καλά, τώρα, καλά, τώρα με τον νόμο μπορώ αυτό. Να αυτό μα να με συγγνώμη, αφού λένε μια ανακρίβεια. Η αναπλήρωση είναι 34,7. Στην 35 ετία. Είναι συντάξεις, εντάξει. Μα τι λέτε τώρα. Στις μικρές συντάξεις είναι πάνω από 100%. Αυτό το γνωρίζετε. Η αναπλήρωση. Συντάξει 500 ευρώ, να μην σα πω ότι είναι και 110%. Όταν τελειώσει, θα συμφωνήσετε. Να ξέρουμε ποια είναι τα ποσοστά αναπλήρωση. Θα ξέρω πολύ. Ούτε και αυτό το ξέρω. Εντάξει. Πάμε. 34,7. Τουλάχιστον αυτό το γνωρίζω. 34,7 ήταν 60%. Για τα ευγενή ταμεία, εντός εισαγωγικών, ήταν με τον τελευταίο μισθό για το κομμάτι της ασφάλισης μέχρι το 2007 και μετά τελευταία πενταετία. Πήγε στο μέσο όρο της 15 ετίας, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και το 2002. Ναι, αλλάξαν τα ποσοστά. Επομένως, η βάση υπολογισμού μειώθηκε 30%. Και το ποσοστό αναπλήρωσης μειώθηκε 27%. Αυτό ήταν δεν μειώσαν συντάξεις. Τώρα γίνεται μια διαπραγμάτευση για να μειωθούν. Να δούμε πόσα θα δίνουμε όταν με το καλό αυτό θα πάρουμε. Αυτό φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ενεργεία, για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν προηγουμένως. Θα ρωτήσετε τον κύριο και την... Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για το PSI έχετε, και τα αποδειγματικά. Έχετε πλειάδα στελεχών, βουλευτών του Πασόκ, θα ρωτήσετε τον κύριο. Συγγνώμη, για όνομα του Θεού απόψε, ξεκινήσατε καλά. Κάνατε και μια αυτοκριτική, μην το χαλάτε. Για το ζήτημα του συνδικαλιστικού νόμου. Θέλετε να σας ζητήσει η Καρολία συγγνώμη γιατί την καταστρέφετε. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Αυνονίτου. Να μην διαπραγματευτεί. Όσοι είναι ακόμα δεν έχετε με το αποτέλεσμα που φέρνει, δεν φέρετε να μην. Είπατε για το θέμα του συνδικαλιστικού νόμου. Δηλαδή ότι είναι από το 1982 και πρέπει να τον δούμε και να τον κάνουμε. Να τον δούμε ή να τον δείτε. Και σε ποια κατεύθυνση και με ποια λογική. Εάν είναι να πετάμε οτιδήποτε, οποιοδήποτε, γιατί εδώ μόνο αυτό είδα. Συγγνώμη και Παυλόπουλε, μόνο αυτό είδα. Λογική. Δηλαδή, το δικαίωμα της απεργίας. Δηλαδή τώρα κάνει το μετρό απεργία, έτσι. Είναι η πιο αισθητή απεργία στον. Ξέρετε ότι το έχει πάρει απόφαση η συνέλευσή του με 50-1. Μα θέλω να καταργηθεί. Αυτό είναι η λογική. Αυτό. Ένα πανελλήνιο σωματείο πώς θα κάνει απεργία. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε μέσα ότι οι εργαζόμενοι με την εισφορά που υπάρχει του 1,30 συνεισφέρουν. Μαζεύονται 330 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα εργατικά κέντρα εξ αυτών παίρνουν περίπου τα 20. Τα άλλα 310 πηγαίνουν στον κρατικό υπολογισμό. Να μην πηγαίνουν στον κρατικό υπολογισμό και να το συζητήσουμε. Πάμε ομαδικές απολύσεις. Για ποιο κράτος μιλάμε? Μιλάμε για ένα κράτος που έχει την οποιαδήποτε πρόνοια για τον άνεργο? Έχουμε δηλαδή εμείς αυτά που έχει η Ισπανία? Μητσοτάκη, να τα πείτε αυτά. Να το πούμε, τα πούμε στον κύριο Μητσοτάκη όταν γίνει κυβέρνηση. Θα τα πούμε σε εσάς όμως. Όχι, εμείς, αυτά που θέλουμε. Τώρα, αυτά δεν τα θέλουμε. Είμαι 56 ετών. Αυτά αγωνιζόμαστε για να μην. Ό,τι έχω δει μέχρι τώρα ήταν ο λαός να προσπαθεί να περάσει στην κυβέρνηση την άποψή του. Η μοναδική κυβέρνηση που βλέπω ότι η κυβέρνηση να προσπαθεί την άποψή του σε εμά. Συγγνώμη, με πείσετε είτε όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πασχίζει για τα εργασιακά. Τώρα θέλετε να πείτε και σε αυτό. Είτε με πείσετε είτε όχι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πασχίζει και δίνει μάχες για τα εργασιακά. Είναι μεγάλο οικονόμου, σα παρακαλώ. Δεν ξέρω για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω για το ΣΥΡΙΖΑ. Αμέσω, αμέσω. Παρακαλώ. Μπατε την ίδια κυρία Τσοκόλη, παρακαλώ. Μπορώ να πείσω ένα λεπτό, παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Ελάτε, κυρία Αυλονίτου, ελάτε, παρακαλώ. Ορίστε, κυρία Τσοκόλη, μη ψηφράσε εγώ. Τελευταίο μισή φράση, γιατί υπόθηκε κάτι από το τηλέφωνο. Είναι εύκολο να λέμε πάνε ταξίδια, κάνουν ταξίδια. Κάνουν οτιδήποτε. Έτσι. Από ποιον τα πήραν τα λεφτά και πήγαν ταξίδια, για να καταλάβω κι εγώ. Υπάρχουν εδώ πέρα δηλαδή, κάποιο έκανε κάτι. Έχουμε κράτος δικαίου. Είναι οι ευθύνες ατομικές. Ας τον βάλουν φυλακή. Τι λέμε στη ΔΕΗ, παίρνουν λεφτά, κάνουν ταξίδια ή ξέρω εγώ αύριο θα το πούμε για έναν άλλον. Δηλαδή και πάντως απασχόλησαν υποθέσεις καραμπινάτες στην. Μία από ό,τι ξέρω. Έτσι, γιατί οι άλλοι ήταν δανεικά. Δημοσιότητα. Δεν βάζουν θέματα. Υπήρχαν ζητήματα. Ωραία, αύριο. Να σας πω κάτι.
Επειδή, γιατί πάω κοινοβουλευτικά, δηλαδή πόσες υποθέσεις είχαμε. Όχι, Καψοκόλλη, δεν είναι έτσι απλουστευτικό. Ένα από τα πρόσωπα που έχει δεχτεί τη μεγαλύτερη επίθεση σε αυτήν την ιστορία είναι ο Νίκος Φωτόπουλος. Ο οποίος από ό,τι το Φωτόπουλο τον έχουν πάει έτσι και έτσι και έτσι και έτσι να του βρουν μίζες. Μίζες δεν έχει, δεν του έχουν βρει. Και είναι σε δίκιο άνθρωπος. Ας περιμένουμε. Αν αθώθει, αν καταδικαστεί, ας περιμένουμε. Από ό,τι μαθαίνω, γιατί εγώ περιοικό έχει δημιουργήσει. Δεν μιλώ, έτσι, του καταλογίζουν ένα δάνειο που σύναψε η γενόπτωση για να διευκολυνθεί από τη διοίκηση της εταιρείας. Στα πέσει μια συλλογική σύμβαση. Δεν του καταλογίζουν κάτι ιδιωτικό. Ναι, ναι. Μια άλλη περίπτωση, ξέρω εγώ. Πλήρωνε τόκους. Πλήρωνε τόκους αυτό που είχε πάρει. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, ένα λεπτό. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, ένα λεπτό. Είστε και για να σταθμιστεί η φάση. Να ρωτήσω κάτι. Όχι, κύριε Μεγαλοοικονόμου, όχι, ένα λεπτό. Θα απαντήσω εγώ μετά. Παρακαλώ. Ελάτε, γιατί έχουμε δύο λεπτά. Γενικώς πάντως δεν μπορούμε να πούμε, να μην παραδεχτούμε ότι υπήρχε μια καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος απεργίας τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Και επίσης αυτό που είπατε για τις ομαδικές απολύσεις, αν τελικώς απελευθερωθούν και σε όποιο βαθμό απελευθερωθούν που δεν το ξέρουμε, μπορείτε να απευθυνθείτε δίπλα σας γιατί θα έχει συμβεί αυτό. Γιατί οι κύριοι βρήκανε. Για τράπεζες και δεν γιατί οι κύριοι βρήκανε. Το καταργημένο αναχρονιστικό καθεστώς του βέτο του Υπουργού που υπήρχε όλα τα χρόνια και που έπρεπε να καταργηθεί γιατί ήταν η πλέον αντεργατική ρύθμιση που υπήρχε. Δηλαδή μια επιχείρηση προκειμένου να μπορέσει να κάνει μια αναδιάρθρωση έπρεπε να πάρει την έγκριση του Υπουργού. Ο Υπουργός δεν την έδινε και εν τέλει έκλεινε σε ένα μήνα η επιχείρηση και χάνανε οι πάντες τη δουλειά τους. Ήρθε ο Γιάννης ο Βρούτσης. Θέσπισε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας που με ειδικούς επιστήμονες και με οικονομικά κριτήρια έδινε άδεια ή μη στις επιχειρήσεις να προβούν στις απολύσεις ή να μην προβούν στις απολύσεις. Με το που ήρθανε και βρήκαν αυτό το απολύτως σύγχρονο και στα ευρωπαϊκά πλαίσια θεσμικό πλαίσιο το κατήργησαν για τις ιδεοληψίες τους και τώρα έρχεται η Τρόικα για να τους τιμωρήσει και τους απειλεί με την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων οι οποίες δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν. Επίτε, το ποσοστό να σας πω δεν μόνο για τράπεζες και δεν είναι για τίποτα άλλο. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου παρακαλώ. Πείτε το δίπλα σας και πάλι πείτε το δίπλα σας που το έχουν κάνει σημαία που το έχουν κάνει σημαία και προκειμένου να το σώσουν είναι διατεθειμένοι να μειώσουν το αφορολόγητο και να καταργήσουν την προσωπική διαφορά. Νομίζω ότι θέλετε να μας δείξετε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν φιλεργατικό κόμμα. Έτσι που μας τα λέτε. Η Νέα Δημοκρατία είναι φιλεργατικό κόμμα. Πάρα πολύ. Σε λίγο θα μας τα πείτε ότι είστε ΚΚΚ. Λοιπόν, μη μου λέτε για τις απεργίες. Και όσο για εσάς, κύριε Καψοκόλλη, είπατε ότι πήρε ένα δάνειο. Το δάνειο αυτό ήταν άτοκο. Έτσι. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία παίρνει 47% από τους επιχειρηματίες και τους εφοπλιστές. Τους εφοπλιστές και τους επιχειρηματίες ξέρουμε τι κάνανε. Σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψα. Με ποσοστά 50% που έφτασε η Νέα Δημοκρατία και ψηφίζαν οι εφοπλιστές. Λεσταδί, θα σταματήσετε. Όταν βάζατε τα δάνεια που παίρνανε τα κόμματα και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και βάζετε την επιχορήγηση που θα παίρνατε με το 45% σε τέσσερις τράπεζες να τα πληρώσετε τώρα με την. Όπως βάζουν στις ανώνυμες εταιρείες. Αν δεν έχει έμπρακτη να βάλει έμπρακτη. Πώς το λένε. Εγγύηση. Βάζουν τους μετόχους να υπογράψουν. Βάζουν μετόχους και τους παίρνουν την περιουσία τους. Λοιπόν, εσείς οι βουλευτές όλοι ξέρατε γιατί τα παίρνατε τα λεφτά. Να πληρώσουν με την περιουσία τους. Λοιπόν, όσο για εσάς κύριε Καψοκόλλη, είστε συνταξιούχος τώρα. Όχι. Α, γιατί για στα 56, γιατί στη ΔΕΗ βγαίναν τα 45-48. Ξέρω και φίλο και μπορώ. Νόμο δεν μπορώ να πέρα σας φέρω και τα ονόματά τους. Λοιπόν, όταν πήρατε. Κυρία, Μεγαλοοικονόμου, μου θυμίζει ένας φίλος και καλά κάνει. Άτοκα δάνεια παίρνουν και οι βουλευτές και πολλοί από αυτούς τα έχουν αγύριστα. Ναι, αλλά δεν είναι ιδιωτελές. Εγώ δεν έχω πάρει δάνειο. Έχω πάρει δάνειο από τράπεζα και το πληρώνουμε τώρα. Όχι, δεν είναι ιδιωτελές. Σωστά τα λέτε. Αλλά δεν ήταν για τον εαυτό του, γιατί γινόταν πριν. Να το λέμε. Δεν ξέρω να πάω. Ξέρω εγώ. Πώ τα μισά τα ξέρετε και τα άλλα μισά τα ξέρετε. Εγώ. Κυρία. Ναι, όχι. Να κάνω μια διευκρίνηση. Τα άτοκα δάνεια των βουλευτών είναι από την αποζημίωση που δίνουν οι ίδιοι. Και κρατάει και δίνει ταξί. Εγώ δεν έχω πάρει. Μα είναι από αυτό. Ωραία, μέσα από αυτό δημιουργεί ένα μπάτζετ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ένα προβληματισμό. Και κάτι άλλο να σας πω. Γιατί εδώ πέρα πέσανε πολλά θέματα. Μια κουβέντα πριν κλείσουμε, κύριε
Δεν έχετε μια κουβέντα, έχετε πει πάρα πολλές. Αν πουληθούν. Θα συντονίσετε κιόλα μια μεγάλη εβδομάδα. Ναι, ναι, βεβαίω. Πρέπει να κλείσω. Όχι, γιατί. Κύριε Παυλόπουλε, να αποχωρήσετε. Δεν είναι να συγγνώμη. Όταν πουληθούν στα ιδιωτικά φανς το ποσοστό τη ΔΕΗ, θα μπορούν να κάνουν ευκολίες αυτούς που κοστά θα τους κατεβάζουν το ρεύμα. Το υπόλοιπο ποσοστό της ΔΕΗ, μάλλον σας διαφεύγει από όλους, ότι το μεγάλο ναι, ποσοστό είναι στο χρηματιστήριο ήδη. Θα τους κατεβάζουν μάλλον το ρεύμα το ξέρετε, και δεν θα, τους... δεν και θα είναι με τα κεράκια. Τώρα τουλάχιστον η ΔΕΗ, έχει κάποια ευαισθητοποίηση κοινωνική. Τότε δεν τους ενδιαφέρει, όπως θα φάνε που θα πάρουν τα σπίτια των δανειοληπτών, έτσι δεν τους ενδιαφέρει αν είναι με κεράκια, με γκαζάκια. Εγώ πάντως δεν έχω καταλάβει. Όταν θα έρθει, ναι, θα το ψηφίσετε ή όχι. Εγώ το λέω. Κύριε Παυλόπουλε. Μισή φράση, κύριε Παυλόπουλε, για να πω κάτι τίχτα. Περιμένει ο Ρίξο Καπούτσι. Όχι, δεν μιλήσατε εσείς. Εσείς δεν μιλήσατε. Η κυρία Βλονίδου είχε μιλήσει πριν από 10 μέρες και είχε πει. Δεν γίνεται να περικομούν συντάξεις με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το πιστεύω είναι... ακόμα. Έχει ωραία. Γίνει, έχει γίνει. Ρωτήστε του συνταξιούχου. Έχει γίνει, για περιμένετε. Επιμένετε κιόλας. Όταν θα φτάσει να υποθεί ποτέ. Το είπα αυτό. Ως προϊόν. Έχει ήδη γίνει. Αφήστε με λίγο. Αφήστε με λίγο. Έχει ήδη γίνει. Για την 13η και την 14η. Έχει ήδη γίνει. Το είπα αυτό. Ως προϊόν. Το είπα αυτό ως προϊόν. Ήδη γίνει. Αφήστε με λίγο. Μια φορά δεν μ' άφησε. Την είπε τώρα. Μια φορά. Τι είπες τώρα, θα πρέπει να απαντήσω. Άλλο μου οδηγείς. Ελάτε να φύγουμε. Το είπα αυτό ως προϊόν της δέσμευσης κυρία Αυλονίτου για την ιδιωτικοποίηση της και πόσο αρχή έχουν οι δεσμεύσεις κυρία Αυλονίτου. Πέρα από αυτό. Επειδή ακούω πάρα πολλά άσχετα, το σημαντικό κύριε Παυλόπουλε για να πούμε δύο πράγματα σοβαρά και με αυτό κλείνω, είναι ότι η κυβέρνηση βάζοντας πράγματα στο τραπέζι τα οποία είναι άσχετα, δεν έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη, δεν έχουν σχέση με την οικονομική ζωή του τόπου, δεν έχουν σχέση με την αγωνία του κάθε ελεύθερου επαγγελματία, του κάθε νέου ανθρώπου, δεν μπορεί να κλείσει μια διαπραγμάτευση. Η κατάσταση στην οικονομία μέρα με την ημέρα δυσκολεύει. Αυτό οδηγεί επιχειρήσεις στο να βρίσκονται σε ακόμα χειρότερη κατάσταση και η ιδιωτική οικονομία βρίσκεται ως δυνατόν σε χειρότερο βαθμό. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καμία στρατηγική. Ο μόνο που ενδιαφέρεται είναι για την προσωπική του επιβίωση στο να διατηρηθεί όσο δυνατόν περισσότερο στην καρέκλα της εξουσίας, το ίδιο και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς δεν δίνουν καμία προοπτική στο ελληνικό λαό. Θα οδηγηθούμε, φοβάμαι δεν πάρα πολύ, λόγο, στα γεγονότα του 2015. Ευχαριστώ. Κυρία Αυλονίτου, κοιτάξτε, είναι εφικτή μια φράση για να ναι, κλείσω. Αλλιώς θα μας δείξουν. Υπάρχουν πολλές δίκες που έρχονται. Πολλές, αλλά θα πέσει πολλά σκάνδαλα που έρχονται και ακριβώς αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει στην εξουσία, να σταματήσει όλα αυτά, όλα αυτά. Αυτοί που απορριθμίσανε τις εργασιακές σχέσεις, αυτοί που θέλουν να ξεπουλήσουν όλες τις υποδομές της χώρας, να κάνουν τη χώρα ειδική οικονομική ζώνη με μισθούς των 200 και 300 ευρώ. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό τους ανησυχεί. Τους ανησυχούν όλα αυτά τα οποία έρχονται. Στα σκάνδαλα του Κελπνό και ποιος έχει από εκεί ωφεληθεί. Άστε τα υπόλοιπα, εντάξει. Έχετε και τον κύριο Παπαντονίου και τον Βάρτης και όλα αυτά τα σκάνδαλα. Αυτά θέλουν να καλύψουν και γι' αυτά θέλουν να επανέλθουν στην εξουσία. Και όσοι μιλάνε για τέταρτο μνημόνιο καταστροφολογούν έτσι, ναι, και προσπαθούν να προσδοκίσουν τη χώρα έτσι, σε μια διαπραγμάτευση που θα πάει καλά, θα τελειώσει. Καλή σας και νύχτα. Από τα χρόνια θα βγούμε. Ακολουθεί και θα τελειώσουμε. Ακολουθεί Χρήστος Καπούτσης εντός και εκτός. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Καλή σας νύχτα.